Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κώστας Στόλης και είμαι υπεύθυνος της Όλυμπος και του Ομίλου Ελληνικά Κρατοδικεία για θέματα γραφείου του Υπουργείου Ενημέρωσης. Σεβαστές αρχές, κυρίες και κύριοι, μια και έχουμε βουλευτές να πούμε, αγαπητέ κύριε βουλευτά, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Αντιδήμαρχε, από εκεί και ύστερα να χαιρετήσουμε τον αγαπητό κύριο Ιωάννη Καντώνια της Βιοκαρπέτ και της Εξάρχου και φυσικά τον πρόεδρο του ομίλου μας, τον κύριο Τάκη Σαράντη, σας καλωσορίζουμε όλους. Αποφύγαμε τις πολλές προσκλήσεις, είναι αλήθεια, και την μεγάλη κινητοποίηση, διότι δεν βοηθάει η μέρα, είναι Τρίτη. Η 5η Ιουνίου είναι όμως μια ιδιαίτερη ημέρα, με ισχυρό συμβολισμό, καθώς με απόφαση του ΟΕΕ, γιορτάζεται ως η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Όλυμπος, που σε κάθε της βήμα έχει ως βασική της προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, δεν θα μπορούσε να μην θυμίσει και την φετινή 6η Ιουνίου. Έτσι λοιπόν ετοιμάστηκε η σημερινή ημερίδα με θεματολογία αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο περιβάλλον, την οποία θα αναπτύξουν 5 εξέχοντες ομιλητές, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο πάνελ. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι την σημερινή ημέρα επέλεξε συμβολικά η εταιρεία μας για να ανακοινώσει μία ακόμα καινοτομία της που σέβεται το οικοσύστημα. Την κατασκευή και το λαντσάρισμα στην ελληνική αγορά του πρώτου βιοπαραγόμενου κατά 30% μπουκαλιού, το οποίο θα ξεκινήσει από τους χυμούς και θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα προϊόντα μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές με τη σειρά εμφάνισης. Είναι ο κύριος Ηλίας Μουσταΐρας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα ανταποκριτική ανακύκλωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση, γιατί το περιβάλλον και τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου μας. Η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, χημικός μηχανικός. Το θέμα της είναι το πράσινο μέλος της πλαστικής συσκευασίας. Δεν αναφέρω ότι το τίτλο είναι μεγάλος. Θα μας τα πει η ίδια. Την ευχαριστούμε για την παρουσία της. Ο κύριος Παναγιώτης Τραϊνιώτης, χημικός μηχανικός. Το δικό του θέμα είναι το αποτύπωμα του άνθρακα και οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Μάριος Χαϊδαρδίας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα μας μιλήσει για το δίκαιο της προταξίας, την περιβαλλοντική νομοθεσία στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, ο διευθυντής του εργοστασίου της Όλυμπος, ο κύριος Μιχάλης Καλατζής, μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος θα αφιερώσει την ομιλία του, λέω το γενικό τίτλο, Όλυμπος Ευράσι, το Όλυμπος Ευράσι που είναι και το σύνθημα στα περιβαλλοντολογικά και ένα καθόλου περιβάλλον. Παρακαλώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε ο λόγος στον κύριο Ηλία Μουσταΐρα. Καλησπέρα σε όλους, αξιότιμοι κύριοι της διοίκησης και αγαπητά στελέχη της εταιρείας Ελληνικά Κρατοδικεία. Αγαπητοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Στρατιωτικών Αρχών και αγαπητοί προσκεκλημένοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτική Ανακύκλωση την Διοίκηση των Ελληνικών Γαλακτοκομείων για την καθόλου τιμητική πρόσκληση να δώσουμε το παρόν εδώ σήμερα στη Λάρισα και να εκθέσουμε κι εμείς από τη δικιά μας σκοπιά τις απόψεις μας με αφορμή τη σημερινή συμβολική ημέρα, την Παγκόσμια Δεσμοθετημένη ημέρα περιβάλλοντος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές τέτοιες και σε διεθνές αλλά και σε τοπικό επίπεδο που να φανούν αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και εν γέννη, αν το θέλετε, της ποιότητας ζωής όλων μας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτραπεί να κάνω μια μικρή αναφορά για τον ρόλο που έχει επιτελέσει η Ελληνικά Κρατοδικεία και ο Όλυμπος, η εταιρική κοινωνική της ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια, όντας σε μια πάρα πολύ διαγαστή συνεργασία, δεν είναι καθόλου τυχαία και ούτε γίνεται επ' αφορμή της σημερινής ημέρας μια εκδήλωση όπως διάφοροι φορείς είτε τοπικής αυτοδιοίκησης
είτε άλλες εταιρείες επιλέγουν συμβολικά να κάνουν τη μέρα αυτή. Έρχεται νομίζω ως επιστέγασμα και ως επισφράγισμα της διαχρονικής της πορείας στο κομμάτι αυτό. Από εκεί πέρα, ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να σας αναφέρω δύο λόγια για το ποια είναι η ανταποδοτική ανακύκλωση και ποιο το έργο και ποιος ο ρόλος που επιτελεί. Η ανταποδοτική ανακύκλωση αποτελεί εθνικό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απολύτων συσκευασίας. Είναι εθνικός φορέας εγκεκριμένος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ρόλος του και σκοπός του είναι να οργανώνει την ανακύκλωση συσκευασιών στη χώρα μας. Είναι μη κερδοσκοπικός φορέας. Θα δούμε λίγο και στις διαφάνειες εδώ το πώς λειτουργεί, αν οι περισσότεροι από εσάς θα γνωρίζετε ενδεχομένως με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης ή αλλιώς τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, όπου πραγματοποιείται η διαλογή στην πηγή. Σίγουρα είναι ένας όρος τον οποίο πολλοί από εμάς τον ακούμε καθημερινά πλέον, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μιας και η λεγόμενη κυκλική οικονομία αποτελεί τη νέα επιταγή του καιρό. Όταν λέμε λοιπόν κυκλική οικονομία, άρρητα συνδέεται με την ανακύκλωση και φυσικά με νόμο του ελληνικού κράτους κατόπιν εφαρμογής της κοινωνικής νομοθεσίας με τη διαλογή στην πηγή. Δηλαδή πρέπει να ανακυκλώνουμε αλλού το πλαστικό, σε άλλο ρεύμα το γυαλί, σε άλλο ρεύμα το αλουμίνιο, σε άλλο ρεύμα το χαρτί. Στα λεγόμενα τέσσερα ρεύματα. Αυτό αποτελεί λοιπόν για όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης νομική υποχρέωση. Έχουμε λοιπόν συνάψει πολύ ισχυρές συνεργασίες με πολύ ισχυρούς θεσμούς της ελληνικής πολιτείας, όπως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο εγκρίνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνουμε σε όλη τη χώρα. Έχουμε την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κ. Ιερονίμου. Και νομίζω επειδή μια εικόνα ίσων χίλιες λέξεις, εξού και ο λόγος που έχουμε ετοιμάσει ένα ολιγόλεπτο βίντεο το οποίο θα σας παρουσιάσουμε, να το δείτε, να δείτε και στην πράξη ακριβώς ποιο ρόλος και ποιο το έργο που προείπα ότι επιτελούμε. Και έπειτα, όταν τελειώσει το βίντεο, θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του θέματος το πώς συνδέεται η ανταποδοτική ανακύκλωση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, που είναι και ο τίτλος της απόψινης παρουσίασής μας, με το μοντέλο της δημιουργίας των πάρκων και κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης. Μπορούμε να προχωρήσουμε να δείξουμε λίγο το βιντεάκι αυτό. Άρα οφείλουμε να την περασπιστούμε και εκείνους που θα έρθουν.
κάθε υπηρεσιακή αντίληψη για αυτό το πλανήτη είναι καταστροφική για την πορεία του, αλλά καταστροφική για την ίδια τη ζωή και το τονίζω, όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή. Είδατε και εσείς ότι υπήρχαν νέα παιδιά και γι' αυτό το βάρος έχει πέσει σε αυτά.
Θα πρέπει να αναφέρω και έχει ιδιαίτερη σημασία πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο άξονες έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος. Ο ένας αφορά την ύπαρξη οικονομικών κινήτρων ως προς τους ανακυκλωτές, ως προς τον εκάστοτε πολίτη, όπου επιτάσσει ουσιαστικά να δώσει οικονομικά εργαλεία ως χώρα για να έρθει ο πολίτης να κάνει ανακύκλωση. Και αφετέρου δίνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στο κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εμείς λοιπόν και στους δύο αυτούς άξονες έχουμε δώσει δυναμικά και το παρόν, αλλά και τις απαντήσεις και τις λύσεις. Πώς γίνεται αυτό? Για το δε οικονομικό κίνητρο. Είναι γνωστό ότι στα ολοκληρωμένα κέντρα της ανταποκριτικής ανακύκλωσης έχει δύο επιλογές ο κάθε ανακυκλωτής. Η μία αφορά την αξία κάθε επιστρεφόμενης συσκευασίας να εισπράττει 3 λεπτά του ευρώ για αυτή, εξού και η καμπάνια μας 1 ευρώ ίσον 33 συσκευασίες. Άρα ουσιαστικά παίρνει αγοραστική δύναμη στα χέρια του, την οποία μπορεί να την εξαγυρώσει σε συνεργαζόμενα από εμάς στο σούπερ μάρκετ. Και η δεύτερη επιλογή που έχει είναι να τα δωρήσει για κοινωνικούς σκοπούς. Με την συνεργασία που υπάρχει με τους εκάστοτε δήμους, είτε με την Αρχιεπισκοπή για τα γεύματα αγάπης της Αποστολής. Ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι το πολύ σημαντικό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, επειδή πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει πολύς λόγος και στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το κομμάτι αυτό, είναι ένα ζητούμενο μεν. Λύσεις όμως δεν έχουμε δει και δεν έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια υπαρκτές. Αυτό το αναφέρω γιατί το ποσοστό της ανακύκλωσης στη χώρα μας βρίσκεται σε όλα τα ρεύματα, σε όλα τα είδη των αποβλήτων, είτε λέγονται συσκευασίες, μπαταρίες, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ο.κ. στο 17%. Βρισκόμαστε λοιπόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση που κάνουμε σε όλα τα είδη των αποβλήτων. Θα πρέπει με βάση τους εθνικούς στόχους που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 να φτάσουμε το ποσοστό του 50%, αλλιώς θα έρθουν τα πρώτα πρόστιμα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο να γίνει. Και για το 2030 να φτάσουμε το 65%. Συνεπώς, βλέποντας αυτή την ανάγκη, πριν από περίπου ένα χρόνο, ήταν τα τέλη του Φλεβάρι του 2017, εγκαινιάσαμε το πρώτο πανευρωπαϊκά πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης στο Δήμο των Αγίων Αναργύρων. Θα σας δείξω στην παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει και φωτογραφικό υλικό από το πάρκο, το οποίο εδράζει σε περίπου μία έκταση τριών στρεμάτων στον ευρύτερο χώρο του Δημαρχείου των Αγίων Αναργύρων. Αυτό βραβεύτηκε ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πω και την περιλαμβάνει μέσα και ποια και για ποιο λόγο αναδείχθηκε ως καλή πρακτική. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι ισχυροί ακόμα θεσμοί της χώρας εγκαινίασαν τον πάρκο. Εδώ ενδείχθηκαν ορισμένους από αυτούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια καλή πρακτική γιατί βελτιώνει την περιβαλλοντική συμπεριφορά των πολιτών. Πραγματοποιούμε επίτευξη των στόχων των ποσοτικών για την ανακύκλωση. Παρέχουμε ανταποδοτικό κίνητρο στους ανακυκλωτές, στους πολίτες που έρχονται και ανακυκλώνουν. Ενισχύουμε την αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στην πηγή με τεχνολογικής αξίας εξοπλισμό πολύ υψηλό. Είναι γνωστό πως το πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης περιλαμβάνει ένα πολυχώρο, να το πούμε λαϊκά, ανακύκλωσης, όπου μέσα υπάρχουν τα αυτόματα μηχανήματα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Εδώ λοιπόν, στο πολυχώρο αυτό, υπάρχει ένα αυτόματο πολυμηχάνημα το οποίο δέχεται χίδι τις συσκευασίες, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε ανακυκλωτής να ρίξει με τη σέσκουλα, να το πούμε έτσι κατανοητά, τις συσκευασίες του και έπειτα να γίνει από το πολυμηχάνημα η διαλογή και ο επιμέρους καταχωρισμός. Θρύβει, τεμαχίζει και η όλη πρωτογενής επεξεργασία το υλικό από το οποίο προκύπτει έτοιμο για παραχρησιμοποίηση στη βιομηχανία. Ούτε διαλογή, ούτε να πηγαίνουμε σε μοντέλα παλαιότερης αναφοράς όπου σύμπτα όλα μέσα σε ένα κάδο δίχως να είναι αυτό το πράγμα εφαρμογή και δίχως να πιάναμε αυτούς τους στόχους.
Προχωράμε μπροστά, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε έναν πολυχώρο εκπαιδευτικό. Έχουμε δημιουργήσει ένα αμφιθέατρο, ένα πρότυπο αμφιθέατρο, όπου καθημερινά, εδώ βλέπετε τον εξωτερικό χώρο, καθημερινά λοιπόν στο αμφιθέατρο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουν θεσπιστεί δύο εκπαιδευτικά προγράμματα από 9 έως 11 και από 11 έως 1. Μας επισκέπτονται μαθητές από όλη τη χώρα, κυρίως από την Αττική, αλλά και ευρύτερα από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Έχουμε πάρει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί μας τα περιβαλλοντικά ωφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση. Έπειτα στην πορεία συνεχίζουν, αφού έχουν πάρει στο αρχικό στάδιο τις γνώσεις για τα ωφέλη, όπως είπαμε, της ανακύκλωσης, στο καλλιτεχνικό μας εργαστήρι. Ένα χώρο, στον οποίο με τη βοήθεια της σχολής αυτά των καλών τεχνών με την οποία συνεργαζόμαστε μπορούν να φτιάξουν και φτιάχνουν έργα από ανακυκλώσιμα υλικά. Άρα αυτό ουσιαστικά τους δείχνει ότι τα υλικά μας έχουν αξία και δεν είναι σκουπίδια όπως τα αποκαλούμε κοινά. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο περιβαλλοντικών παιχνιδιών. Βλέπετε εδώ πέρα με διάφορα επιδαπέδια παιχνίδια, όπου γίνεται η εκπαίδευση για την ανακύκλωση και των ωφελών από την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένας βοτανικός κήπος. Ένας βοτανικός κήπος από περισσότερα 100, από 100 διαφορετικά είδη ελληνικών φυτών, ο οποίος περιβάλλεται από μια οικολογική λίμνη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φτιαχτεί για να μπορέσουμε τους μαθητές μας, τη νέα γενιά, εκεί δώσαμε το βάρος, τα νέα παιδιά, να καταλάβουν την αξία που έχει η ανακύκλωση και ο ρόλος τους και η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν το μοντέλο ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε προχωρήσει και στην ανακύκλωση επίσημα μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου για ακόμα δύο πάρκα στην περιοχή του Λαγιαδά και της Νέας Μύρνης. Και όσον ούπο, ο στόχος μας και ο σκοπός μας τα επόμενα χρόνια, με βάση τη στρατηγική που υπάρχει και τη δημόσια πολιτική για την κυκλική οικονομία, είναι να αναπτυχθούμε ευρύτερα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας, να αναπτύξουμε αυτό το μοντέλο, το οποίο και στην πράξη αποδείχθηκε όντως καλή πρακτική για το σκοπό αυτό. Εγώ προσωπικά με τις απόψεις αυτές και τα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση των ελληνικών καλακτομονίων και θα χαρώ για οποιαδήποτε ερωτήσεις στο πέρας της ομιλίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλία Μουσταΐδα. Περνάμε στην κυρία Κριστίνα Παπαδοπούλου, της Ριζάη Γκρουπς, είναι μηχανικός και πρώτα μάνατζερ, θα μας μιλήσει για το πλαστικό μέλος της, το πράσινο μέλος της πλαστικής συσκευασίας, μια νέα γενιά βιοπλαστικού από περιφέρεια Παπαδοπούλου, λόγω σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά να ευχαριστήσω, αφού καταφέρω να φέρω το μικρόφωνο στα μέτρα μου, ωραία, να ευχαριστήσω καταρχάς τη διοίκηση των ελληνικών καλακτοκομείων για την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα και με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος να σας μιλήσουμε για το μέλλον των πλαστικών και να σας δείξουμε ότι υπάρχει πραγματικά λύση στο μέλλον να οδηγηθούμε σε βιώσιμη ανάπτυξη και να μην γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος που ακούμε τη σημερινή εποχή γύρω από τα πλαστικά. Και πιο συγκεκριμένα, επειδή προέρχομαι από την εταιρεία Resilux, όπως προαναφέρθηκε, ασχολούμαστε με το PET και θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα ποια είναι το μέλλον πάνω στο συγκεκριμένο υλικό από το οποίο παράγονται κυρίως οι πλαστικές φιάλες και πολλά άλλα είδη, αλλά εκεί που το απαντάμε κυρίως και όλοι σας το γνωρίζετε και έρχεται σε επαφή, είναι οι πλαστικές φιάλες για τους χυμούς, για τα νερά, τα γάλακτα κτλ. Πριν προχωρήσω πολύ λίγα πράγματα για το περιβάλλον και πώς συνδέεται όλη η δουλειά που έχει γίνει για τα βιοπαραγόμενα πλαστικά και συγκεκριμένα για το PET, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μόνο δύο λόγια για τη Resilux, να σας την παρουσιάσω με δύο
κουβέντες, η Resilux εταιρεία συσκευασιών Οδείου Ελλάδος είναι μια διεθνής εταιρεία. Η έδρα της είναι στο Βέλγιο, έχει 8 εργοστάσια, ένα στην Αμερική, ένα στη Ρωσία και τα υπόλοιπα είναι στην Ευρώπη. Ένα λοιπόν από αυτά τα εργοστάσια βρίσκεται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, απασχολεί 65 εργαζόμενους και έχει τη δυνατότητα το χρόνο να παράγει περίπου στο 1.950 εκατομμύρια προπλάσματα. Τα προπλάσματα είναι μικρά φιαλίδια, τα οποία στη συνέχεια γίνονται φιάλες και 15 εκατομμύρια φιάλες το χρόνο. Είναι λοιπόν μια εταιρεία που η έδρα της είναι στην Ελλάδα, απασχολεί Έλληνες προσωπικό και είμαστε πολύ περήφανοι που η Βέλγικη εταιρεία έχει επενδύσει στον τόπο μας και μας δίνει την ευκαιρία σήμερα να είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το μέλλον των πλαστικών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Frans Timmermans, ο οποίος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρμόδιος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε τελευταία δήλωση που έκανε, και το ακούμε βέβαια και πολύ συχνά, είναι ότι αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τα πλαστικά και τα χρησιμοποιούμε, μέχρι το 2050, δυστυχώς, στις θάλασσές μας τα πλαστικά θα είναι περισσότερα από τα ψάρια. Είναι λοιπόν μια πρόκληση αυτή η πρόταση, που είναι γνωστή σε όλη μας λίγο πολύ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις ενέργειες που γίνονται ενάντια των πλαστικών συσκευασιών. Είναι μια πρόκληση που πρέπει τόσο οι πολίτες, όσο και οι κυβερνήσεις, αλλά και η βιομηχανία να την αντιμετωπίσουν με ενέργειες από κοινού. Το Ευρωβαρόμετρο σε πρόσφατη μελέτη που έκανε έρευνα σε πολίτες δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τους ανησυχεί πάρα πολύ ο τρόπος και οι επιπτώσεις που έχουν οι πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, ένα 74% για την προσωπική τους υγεία και ένα 87% για το περιβάλλον. Τι είναι λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη και πώς συνδέεται με την παραγωγή των πλαστικών και αυτό που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Ένας όρος έτσι πάρα πολύ απλός και εύπεπτος για όλους μας, ο οποίος μου βοηθάει και εμένα στο να το καταλάβω, είναι η αλήθεια, είναι ότι είναι η ανάπτυξη η οποία φροντίζει ό,τι ανάγκες έχουμε εμείς σήμερα να μας τις καλύπτει, χωρίς όμως να διακυβεύονται οι ανάγκες οι μελλοντικές των επόμενων γενεών. Φροντίζουμε σήμερα για να έχουμε και αύριο αυτά που σήμερα εμείς απολαμβάνουμε για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με όλα αυτά που γίνονται, ότι ήταν επιτακτική η ανάγκη να γίνουν επόμενα βήματα, τεχνολογικά βήματα, έτσι ώστε να βρεθεί κάποια λύση για την κρίση των πλαστικών. Εναλλακτική πόρη παραγωγής, εναλλακτική χρήση των πλαστικών. Και όλα αυτά πώς θα μειώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου που συνδέεται άμεσα με το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα θα γίνει μία αναφορά για το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα εκτενής. Εγώ απλά θα αναφέρω εν συντομία ότι όλοι γνωρίζουμε ότι το ανθρακικό αποτύπωμα είναι η συνολική ποσότητα του άνθρακα που εκπέμπεται σε μία έμεσα ή άμεσα σε μία δραστηριότητα σε όλο και το κύκλο ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Λεπτομέρειες θα ακούσουμε παρακάτω, οπότε δεν θα επιμείνω πάνω σε αυτά. Επίσης γνωρίζουμε ότι σήμερα όλα τα πλαστικά, μέχρι σήμερα μάλλον, όλα τα πλαστικά που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται, οι πρώτες ύλες τους παράγονται από ορυκτές πηγές, από πετροχημικά. Αν υπάρξει τρόπος όλα τα πλαστικά να παράγονται από εναλλακτικές πρώτες ύλες, όπως είναι η βιομάζα, όχι μόνο θα οδηγηθούμε σε μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου λόγω της μείωσης του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα, μας θα δείτε παρακάτω και αυτό αποδεικνύεται, αλλά θα επιτρέψει και την διατήρηση των φυσικών πηγών, εφόσον πλέον δεν θα χρησιμοποιούμε τα πετροχημικά, και για τις επόμενες γενιές. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα με τα πλαστικά και τι ενέργειες γίνονται έτσι ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Η πιο εύκολη και από τις πρώτες ενέργειες που γίνανε από τις βιομηχανίες, από τα κέντρα έρευνας
και από τις βιομηχανίες που παράγουν τις τελικές, τα τελικά προϊόντα, όπως είναι τα ελληνικά γαλακτοκομεία, ήταν η μείωση των βάρων στο βιαλό. Αυτό δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο ακούγεται, διότι περιέχει πολλή έρευνα από πίσω, αλλαγή του τεχνολογικού εξοπλισμού, που σημαίνει επενδύσεις που πρέπει να γίνουν από τις εταιρείες που παράγουν τόσο το πλαστικό, την πρώτη ύλη, όσο και τους τελικούς παραγωγούς, έτσι ώστε να φτιάξουν μια συσκευασία, την οποία να την παίρνετε από το ράφι, να είναι το ίδιο στιβαρή, μια συσκευασία όταν είχε μεγαλύτερο βάρος, και να μην σας κάνει καμία διαφορά. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα, όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μελέτη χρειάζεται και πόσος κόπος και χρόνος παίρνει αυτό. Ενδεικτικά να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια η φιάλη των 500 ml του νερού, που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε πάρα μαζί μας ένα 500 νερό, παραγόταν με 18 ή 16 γραμμάρια, όταν τη σημερινή εποχή μπορεί να παραχθεί με 10,5 γραμμάρια πλαστικού, και οι μελέτες δείχνουν ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και 9,5 γραμμάρια. Ήταν λοιπόν το πρώτο μέτρο δράσης, που σημαίνει λιγότερο βάρος, λιγότερη πρώτη ύλη, λιγότερες αφέμαξη των φυσικών ορυκτών πηγών. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε και ο προηγούμενος ομιλητής, ένα άλλο μέτρο για τη μείωση των πλαστικών είναι φυσικά η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση φυσικά και αυτή απαιτεί επενδύσεις τόσο από την πολιτεία, κυρίως από την πολιτεία και από τις εταιρείες, στο να συλλεχθούν οι ανακυκλούμενες συσκευές, οι περιέκτες, στο να επεξεργαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ειδικά όταν πρόκειται η συσκευασία να χρησιμοποιηθεί για τρόφιμο, και ειδικά το ποιητή, δεν είναι τόσο εύκολη η συλλογή. Για παράδειγμα, να σας δώσω να καταλάβετε, όταν είναι να χρησιμοποιηθεί για τρόφιμο μία ανακυκλωμένη συσκευασία, θα πρέπει να προέρχεται από συσκευασίες μόνο που έχουν καταναλωθεί σε τρόφιμα, χωρίς να έχουν εμπλακεί με απορριπαντικά ή άλλο είδους πλαστικά, και επιτρέπεται μόνο ένα μικρό ποσοστό, μέχρι στο 5%, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για τρόφιμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στάδια διαχωρισμού, μέχρι να φτάσει σε σημείο να ξαναπάρει την πρώτη ύλη, που είναι το PET σε pellets, για να το κάνει πρόβλημα και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει για να γίνει φιάλη. Και βέβαια, το τελευταίο, το που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι οι ενελεκτικές πηγές έβρεσης πρώτων υλών από βιομάζα. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να φτιάξουμε τα πλαστικά από διαφορετικές πρώτες ύλες από ό,τι τα πετροχημικά. Και πριν πάμε να σας μιλήσω τώρα ποιες είναι αυτές οι πηγές, επειδή πολλές φορές στις συζητήσεις που κάνω με τους συνομιλητές μου, αντιλαμβάνονται ότι μπλέκουν λίγο το κομμάτι βιοπαραγόμενα με βιοδιασπόμενα. Να σας πω ότι αυτά τα πράγματα είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, πλαστικών. Δεν σημαίνει ότι αν είναι βιοπαραγόμενο δεν είναι βιοδιασπόμενο, απλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Βιοδιασπόμενο είναι το πλαστικό το οποίο όταν θα επιστρέψει στη γη δεν θα γίνει απλά μικρά κομματάκια, αλλά θα εξακολουθήσει να υπάρχει αν κάποιος το διαθέσει σαν πλαστικό. Δεν είναι αυτό. Βιοδιασπόμενο είναι το πλαστικό το οποίο όταν θα επιστρέψει στη γη θα ξαναγίνει βιομάζα, διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Ό,τι δηλαδή είναι ο φυσικός κύκλος. Τα βιοπαραγόμενα είναι πλαστικά που δεν είναι απαραίτητα να είναι βιοδιασπόμενα. Το ποιητή, για παράδειγμα, όπως βλέπετε, επειδή είναι σε αυτήν εδώ την κατηγορία, είναι βιοπαραγόμενο, αλλά δεν μπορεί να είναι βιοδιασπόμενο. Υπάρχουν βέβαια άλλα υλικά, όπως είναι το PLA, το οποίο είναι βιοδιασπόμενο και βιοπαραγόμενο. Βιοπαραγόμενο, λοιπόν, για να το βάλουμε καλά και θα το λέω συνέχεια μέχρι να τελειώσει την ομιλία μου, είναι αυτά τα υλικά, τα πλαστικά, τα οποία προέρχονται από βιομάζα πρώτης ουσίας. Και ποιες είναι αυτές? Ζαχαρότυφλα, ζαχαροκάλαμα. Καταρχάς, να πάμε ένα βήμα πίσω. Για να μπορέσεις να παράξεις ένα πλαστικό, το πλαστικό, να θυμηθώ και λίγο την ιδιότητά μου σαν χημικός μηχανικός, τα πλαστικά στην γλώσσα μας λέγονται πολυμεροί.
Είναι λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, χημικές αντικυσίδες που έχουν πάρα πολλούς άνθρακες. Θα πρέπει λοιπόν να ανταλλάξει τους άνθρακες που βρίσκονται στα πετροχημικά με κάτι άλλο, όπως κάπου αλλού τον άνθρακα. Πού θα τον βρεις λοιπόν? Το ένα είναι στις φυσικές καλλιέργειες, που μπορεί να είναι ζαχαρότευκλα, καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο και οτιδήποτε υπάρχει, περιέχει υψηλούς υδατάνθρακες. Μία άλλη πηγή βιομάζας είναι η κυταρίνη. Η κυταρίνη βρίσκεται κυρίως στο ξύλο και μάλιστα στοχεύουν τα ερευνητικά κέντρα και οι μελέτες στο να μπορέσουν να παράξουν πλαστικά, το ποιητή κυρίως, από τις φλούδες του ξύλου, το οποίο εμπορεύεται για να γίνει έπιπλα και όταν το ξύλουν, αυτό που μένει, τα εγκολήματα δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσουν για παραγωγή βιομάζας. Και το τελευταίο είναι τα οργανικά απόβλητα. Όταν λέμε οργανικά απόβλητα, εννοούμε, για παράδειγμα, τα απόβλητα, τις φλίδες από την πατάτα, γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή, τις φλίδες από τα μήλα, τα φρούτα που μένουν στα χωράφια ή στις καλλιέργειες που θεωρηθήκαν δεύτερης ποιότητας, οπότε παραμένουν στα χωράφια και δεν χρησιμοποιούνται. Είναι ένας τρόπος να βρούμε βιομάζα στο να μπορέσουμε να παράξουμε τα πλαστικά. Πού βρίσκεται λοιπόν η αγορά αυτή τη στιγμή και τι έχει γίνει από το 2017 και πού περιμένουμε να εξελιχθεί μέχρι το 2022. Όπως βλέπετε, πολυεθυλένιο, ποιητή, πολυαμίδιο είναι υλικά τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι υπαρκτά, βασίζονται στην παραγωγή βιομάζας. Και η τάση είναι αυξητική, η ζήτηση είναι αυξητική. Όπως ήδη αναφέρθηκε και θα αναφερθεί νομίζω αργότερα, εμείς έχουμε την τύχη στη συνεργασία με την Υπηρεσία Γαλακτοκομεία να γνωρίζουμε ότι τους ενδιαφέρει αυτό το προϊόν λόγω της ευαισθησίας που έχουν απέναντι στο περιβάλλον. Γενικά στην αγορά αυτή τη στιγμή το 1% του συνολικού παραγόμενου πλαστικού παράγεται από βιομάζα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό παραγωγής όταν οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες. Είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά δεν μπορεί να καλυφθεί όλη αυτή η ανάγκη και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις οι οποίες όπως φαίνεται ενώ το 2017, ειδικά για το PET, η αγορά ήταν 490.000 τόνους, με το 2022 αναμένεται να έχει μια αύξηση 42% στο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης, που σημαίνει ότι θα έχουμε φτιάξει τις επενδύσεις και θα έχουν αρχίσει ήδη οι επενδύσεις να αποδίδουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη ρυθμίση. Επίσης, να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι σήμερα τα βιοπαραγόμενα πλαστικά παράγονται κυρίως από ζαχαρότευκλα. Ο λόγος είναι γιατί έχουν μεγάλη απόδοση και στο χωράφι, γιατί θέλουν μικρή υγιή και παράγουν μεγάλη ποσότητα, αλλά έχουν και μεγάλη απόδοση σε άνθρακα, αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται στη βιομάζα, σαν είδος. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή παράγεται κυρίως από εκεί. Από εκεί και πέρα, για το PET πάλι, το 55% από το βιοπαραγόμενο πηγαίνει στις συσκευασίες. Το υπόλοιπο 5-10% πηγαίνει σε φιλμ ρούχα και το υπόλοιπο είναι απορροφάται στην αυτοκινητοβιομηχανία και γι' αυτό θα δείτε παρακάτω ότι συμμετέχουν ενεργά οι αυτοκινητοβιομηχανίες στις έρευνες που γίνονται για την ανάπτυξη περισσότερων βιοπλαστικών. Ποια είναι τώρα η σημερινή κατάσταση στο ποιητή? Τι είναι, τι συμβαίνει, πώς είναι το ποιητή σήμερα? Αυτό το ποιητή που υπάρχει σήμερα παραγόμενο από βιομάζα ονομάζεται 30% βιοβασιζόμενο, βιοπαραγόμενο ποιητή. Ο λόγος είναι απλώς θα σας τα πω με πάρα πολύ απλή χημεία. Για να μπορέσεις να φτιάξεις ποιητή, θέλεις δύο υλικά. Θέλεις έθιλενοκλικόλη και τερεφθαλικό αστέρα.
η εθιλενοβικόλη συμμετέχει κατά 30%, ο τερεφθαλικός αστέρας κατά 70%. Μέχρι σήμερα λοιπόν αυτό που έχουμε καταφέρει, και έχουμε καταφέρει είναι να μπορέσουν να παράξουν από βιομάζα την εθιλενοβικόλη, η οποία συμμετέχει κατά 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% ακολουθεί να προέρχεται από πετροχημικά. Και γι' αυτό το λέμε 30% βιοφασιζόμενο ποιητή. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν μένουμε εδώ. Η έρευνα συνεχίζεται, προχωράει και θα δούμε παρακάτω πού εξελίσσεται. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε φτάσει μόνο στο 30%. Εδώ πολύ γρήγορα σας δείχνω τα βήματα. Εάν κάποιος έκανε παραγωγή του ποιητή από πετροχημικά, θα έπαιρνε με κάποια απλά βήματα το εθιλένιο. Το εθιλένιο θα πήγαινε στην εθιλενοβλυκόλη. Σε συνδυασμό με παραξιλένιο θα πήγαινε στο τερεφθαλικό αστέρα. Με ένα, δύο, τρία βήματα ουσιαστικά και ένα, δύο, τρία θα έπαιρνε το ποιητή. Αν θέλεις να πας τώρα από βιομάζα, για την εθιλενοβλυκόλη, όπως βλέπετε, τα βήματα πάλι είναι ένα, δύο, τρία. Και μετά είναι η ίδια διαδρομή. Πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο σύντομα, λιγότερες επενδύσεις, επομένως λιγότερος χρόνος και λιγότερη μελέτη. Αν πας όμως να φτιάξεις το παραξιλένιο που σου χρειάζεται για την τερεφθαλικό αστέρα από βιομάζα, βλέπετε ότι τα βήματα είναι πάρα πολύ περισσότερα. Και το κάθε βήμα χρειάζεται ξεχωριστή επένδυση, ξεχωριστή μελέτη και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βγάλουν ένα προϊόν στην αγορά που να είναι 100% βιοπαραγόμενο στο ποιητή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν θα βγάλεις ένα προϊόν στην αγορά, θα πρέπει να μπορεί και ο καταναλωτής, ο οποίος είμαστε όλοι εμείς, να μπορεί να το αγοράσει. Αν είναι να το πληρώνει χρυσό, νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει, άρα και οι βιομηχανίες δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να το βάλουν στην κάμα τους. Παρ' όλα αυτά, γίνονται ενέργειες πάνω σε αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το βιοπαραγόμενο ποιητή, σε τι διαφέρει από αυτό που έχουμε σήμερα και πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Καταρχάς, αν δει κανένας τη χημική του σύσταση, δεν διαφέρει σε τίποτα από το άλλο το ποιητή. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ανακυκλώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ανακυκλώνεται το σημαντικό το πετροχημικό ποιητή. Μάλιστα, μπορεί να ανακυκλωθεί με το ίδιο το σημαντικό. Απλά, επειδή προέρχεται από βιομάζα, καλό θα ήταν και μελλοντικά να αρχίσουμε να βλέπουμε και προς την αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι κρίμα κάποιο που προέρχεται από βιομάζα να το ανακυκλώνεις με πετροχημικά. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να ανακυκλωθεί και να έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα όπως όταν ανακυκλώνεις το σημαντικό ποιητή. Και φυσικά έχει τις ίδιες φυσικές και χημικές ιδιότητες, εννοώντας ότι έχει το ίδιο, τα ίδια χαρακτηριστικά στην παραγωγική διαδικασία τόσο για εμάς που φτιάχνουμε την πρώτη ύλη, το πρόπλασμα, όσο και για τον τελικό χρήστη που φτιάχνει τις φιάλες για να εμφιαλώσει τα προϊόντα του. Και όταν θα δει κάποιος μία φιάλη, δεν μπορεί να αναγνωρίσει από τι είναι. Και τώρα θα μου πείτε, εντάξει, και εγώ πώς θα καταλάβω κάτι αν είναι βιοποιητή, δηλαδή πώς θα το καταλάβω, δηλαδή μια συσκευασία πώς. Φυσικά έχουμε φροντίσει γι' αυτό, αλλά πριν σας πάω σε αυτό να σας πω ότι ακόμα και με 30% με βιοπαραγόμενο ποιητή, οι μελέτες έχουν δείξει ότι το διοξίδιο του άνθρακα έχει μειωθεί κατά 20% στην πρώτη γενιά βιοπαραγόμενο ποιητή με 30% εθιλενοβλυκόλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό σαν βήμα και αν λάβει κανείς υπόψη ότι η βιομάζα παράγεται στη Βραζιλία κυρίως και οι πρώτες ύλες παράγονται κυρίως στην Ασία. Και παρόλο αυτές τις αποστάσεις, το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα είναι κατά 20% μικρότερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν θα φτάσουμε σε 100% βιοπαραγόμενα πλαστικά, τι σημαίνει αυτό για το αποτύπωμα, για το περιβάλλον και το μέλλον για τις πηγές ενέργειας των επόμενων γενιών. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει το 30% βιοπαραγόμενο ποιητή, γίνονται ενέργειες για να πάνε στο 100% και μάλιστα έχουμε βάλει στόχο μέχρι το 2025 να το καταφέρουμε. Κολοσσοί εταιρείες όπως είναι η Coca-Cola, η Heinz, η Danone, η Nestlé, η Ford, η Nike, η Toyota, το PTC είναι ένα τεχνολογικό Ινστιτούτο, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να το καταφέρουμε.
Ουσιαστικά, το σημαντικό πηγή είναι αυτό εδώ. Αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας είναι αυτό εδώ, 30% χιλιονομικό όλοι, το υπόλοιπο σημαντικό, και στο θέλει έφυγε να βάλει στο 100%, με τη μόνη διαφορά που τότε δεν θα το λένε πέτρα, θα το λένε πεφ, διότι αντί να έχει αυτή τη δομή, θα έχει αυτή τη δομή. Τώρα μην σας μπλέξω με τη χημεία. Αυτό που έχει πολύ σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σαν υλικό, απλά δεν είναι εμπορεύσιμο ακόμα και δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Σαν υλικό υπάρχει. Έχει εμπορικό όνομα YXY και είναι ακόμα στα στάδια των πειραμάτων με σκοπό μέχρι το 2025 να μπορέσουν να το έχουν απελευθερώσει στην αγορά και να είναι κάτι που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εδώ να τονίσω και πάλι να σας πω ότι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερες από την ζήτηση που υπάρχει από την πραγματική παραγωγή. Και όταν υπάρχουν κολοσσοί που εμπλέκονται σε όλο αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποια παιχνίδια που ίσως να τους δίνουν και προτεραιότητα, γιατί και οι ίδιοι κάθονται και πληρώνουν τις έδρες. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι επιτακτική ανάγκη στο να πάμε στην παραγωγή των τέτοιων είδων πλαστικά, μας διαβεβαιώνουν και το παρακολουθούμε και εμείς στενά σαν εταιρεία ότι με ένα καλό προγραμματισμό κάποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πρώτες ύλες. Αρκεί να ξέρει τι θέλει, πότε το θέλει και γιατί το θέλει και για πόσο το θέλει. Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχει, το γνωρίζουμε, παράγεται. Αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι το 30% πιο παραγόμενα και κανείς μπορεί να το αναγνωρίσει πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα υπάρχει το πρότυπο πινσόν που ο φορέας πιστοποίησης για αυτό το πρότυπο είναι η TÜV Αυστρίας και υπάρχει κι άλλο ένα στον οποίο προσωπικά δεν τον γνωρίζω αλλά τον βρήκα από το φίλο να τον αναφέρω στη σημερινή ημερίδα. Αυτή λοιπόν σου δίνουν όταν δείτε ένα τέτοιο σηματάκι πάνω στη συσκευασία γνωρίζετε πλέον ότι η πλαστική αυτή συσκευασία είναι από βιοπαραγόμενο υλικό. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό ανοιχνεύεται είναι πάρα πολύ εύκολος και απλός. Είναι λίγο χρονοβόρος, δύο εβδομάδες με το μέλλον ανάλυση. Και είναι πάρα πολύ απλό γιατί βασίζεται στο ραδιοϊσότοπο του ενεργού άνθρακα 14. Με απλά λόγια, όταν κάτι πεθαίνει, σταματάει να αναπαράγει και αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρακας αυτός να μηδενίζει. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα πετροχημικά, καταλαβαίνετε ορθά χιλιάδες χρόνια πίσω, άρα σημαίνει ότι αυτό θα είναι μηδέν. Αν λοιπόν ανοιχνεύσεις άνθρακα 14, σημαίνει ότι είναι νέος σχετικά. Άρα σημαίνει ότι είναι ακόμα ζωντανός, άρα ότι έχει προέλθει από βιομάζα, η οποία μπορεί να εξηλαιωθεί ένα χρόνο, δύο ή τρία χρόνια νωρίτερα. Γιατί με το ραδιοτικό ιστότοπο, ραδιοϊσότοπο του άνθρακα 14 μπορεί να πέρασε μέχρι και 35.000 χρόνια πίσω. Εμείς μιλάμε τώρα για βιοκαλλιέργειες, για καλλιέργειες οι οποίες δεν ξεπερνάνε τα τρία χρόνια για να φτάσει να γίνει πρώτη ύλη. Άρα λοιπόν είναι τα βιοπλαστικά το μέλλον. Είναι αυτά που θα δώσουν τη λύση. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Το έψαξα πάρα πολύ, το σκέφτηκα. Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα. Είναι κάτι που μας δίνει μία ελπίδα ότι υπάρχει και θα υπάρξει μέλλον στην πλαστική συσκευασία. Πριν μπω μέσα, έλαβα ένα μήνυμα από ένα συνέδριο που υπήρχε στο Μιλάνο 24-25 Μαΐου σχετικά με την πλαστική συσκευασία και όλο τον τόρο που γίνεται γύρω από αυτή. Και είχε μέσα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έδειχνε πως ήταν η ζωή μας στο σούπερ μάρκετ χωρίς την πλαστική συσκευασία. Και πραγματικά ήταν ένα βίντεο που στην αρχή γέλασα και μετά είπα, για σκέψου. Ήταν χαρακτηριστικό ότι ένας κύριος έπρεπε να βάλει τη σούπα που αγόραζε ή τέλος το τυρί που παίρνουμε στις σακουλίτσες αυτή τη στιγμή έπρεπε να το βάλει στη κούφτα του μετά στην τσέπη του για να πάει στο ταμείο να το ζυγίσουμε και να το ξαναβάλει στην τσέπη του. Υπερβολικό μεν, αλλά για σκεφτείτε όλους εμάς να πάμε χωρίς την πλαστική συσκευασία και δεν είναι μόνο εισαγγελία. Σκεφτείτε πόσα τρόφιμα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν πλαστική συσκευασία. Άρα εγώ δεν νομίζω ότι η λύση να την καταργήσουμε. Είναι να βρούμε άλλο τρόπο να μπορέσουμε.
μπορέσουμε να την επαναχρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την κυκλική οικονομία και φυσικά να βρούμε ανελαπτικούς πόρους παραγωγής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι όπως ο Bill Gates, ο Mark Zuckerberg και ο πρόεδρος της Αμερικής Ομπάμα πιστέψαμε και πιστεύουμε σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Θεωρούμε ότι ειδικά ο Ομπάμα μίλησε τον Οκτώβριο του 2014 αρκετά χρόνια πριν, όταν άρχισαν οι πρώτες ενέργειες να γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα επιτεύγματα των ημερών μας και φυσικά επενδύουν πάνω σε Ινστιτούτα και τα χρηματοδοτούν για έρευνα προς διαφορετικές πηγές βιομάζας για τα πλαστικά είδη. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μέλλον μας και εκεί θα πρέπει να προσανατολιστούμε όλοι οι φορείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορίες έχετε και θα ήθελα ακόμα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τη διοίκηση από τα Ελληνικά Γαλλικοκομεία για την ευκαιρία που μας έδωσαν σήμερα. Να πούμε ότι υπάρχει φως και καλό είναι πριν κατηγορήσουμε τα πλαστικά να δούμε πώς αλλιώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου. Είναι και ο επόμενος ομιλητής, είναι ο κύριος Παναγιώτης Γραϊνιώτης και θα μας μιλήσει για το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην κλιματική αλλαγή. Κυρία Πρόεδρε, τον Ομίλου Ελληνικά Γαλλικοκομεία, κύριε εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών και τοπικών αρχών, στρατιωτικών αρχών και ειδικών, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι. Θα σας μιλήσω σήμερα για το αποτύπωμα του άνθρακα και για την συνθήκη του Κιώτο, η οποία είναι μια συνθήκη που υπογράφει πριν από ορισμένα χρόνια, γιατί το περιβάλλον άρχισε να χτυπάει αυτό που λέμε καμπανάκι. Η βιομηχανική εξέλιξη, η λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση, ειδικά στα μέσα, στο μισό δεύτερο του 20ου αιώνα, οδήγησε σε δραματικές αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Όλα αυτά έχουν προέλθει από την αυξημένη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα και λοιπόν αερίων, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια, τα οποία είχαν ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και τις δραματικές αλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια έχουν προκληθεί. Ο μέσο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λοιπόν συνεκλήθη το Δεκέμβριο του 1997 στο Κιώτο. Έγινε μια παγκόσμια συνδιάσκεψη στην οποία αποφασίστηκε και υπεγράφει από πολλές χώρες παγκοσμίως το λεγόμενο πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο κωδικό χάρτη μέσα από τον οποίο περιγράφονται συγκεκριμένα βήματα για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, το οποίο έχει προκληθεί εξαιτίας όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν ασκηθεί στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Με βάση λοιπόν αυτές τις διαδικασίες, πλειοδοτήθηκαν διαδικασίες, οι οποίες επικυρώθηκαν τουλάχιστον στη χώρα μας στις 31 Μαΐου του 2002 με τον νόμο 317 και τέτοια σε εφαρμογή το έτος 2005. Για να καταλάβουμε όμως τι σημαίνει φαινόμενο του θερμοκηπίου. Καθημερινά όλοι μας βλέπουμε τον ήλιο να ανατέλει, τον ήλιο ο οποίος εκπέμπει την ακτινοβολία, η οποία ακτινοβολία φτάνει στη γη. Το βράδυ, όταν ο ήλιος βύσει, προκαλείται ένα αντίστροφο φαινόμενο. Η γη αρχίζει να εκπέμπει η ίδια θερμότητα. Όταν όμως ο φλοιός της γης, στο περιβάλλον αυτό στο οποίο ζούμε και εμείς καθημερινά και αναπνέουμε, έχει εμπλουτιστεί από μια σειρά αερίων τα οποία επηρεάζουν την εκπομπή της θερμικής ακτινοβολίας της γης προς την αντίστροφη πλευρά, αυτή η θερμότητα εγκλωβίζεται πάνω στο φλοιό της γης με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα που το ξαναανατείλει ο ήλιος με την θερμότητα που εκπέμπει στο τέλος της δύσης του ηλίου να έχουμε μια θερμοκρασία η οποία ήταν
χθεσινή, συν κάτι παραπάνω. Την επόμενη, συν κάτι ακόμη, και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γιατί ονομάστηκε φαινόμενο θερμοκηπίου? Γιατί το κύριο αέριο το οποίο προκαλεί αυτό το φαινόμενο είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο απαντάται και σε ένα θερμοκήπιο. Αν πάμε το βράδυ σε ένα θερμοκήπιο, τι θα δούμε? Τα φυτά, ξέρουμε ότι το βράδυ αποβάλλουν το διοξίδιο του άνθρακα. Όλοι μας τα έχουν ακούσει για την πρακτική συνταγή, να μην κρατάμε λουλούδια, γλάστρες μέσα στο υπνοδωμάτιο. Γιατί το βράδυ τα φυτά εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Αν ο παραγωγός την άλλη μέρα δεν ανοίξει νωρίς το θερμοκήπιο, μετά από λίγο τα φυτά θα χαθούν. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον εγκλωβισμό αερίων, τα οποία εγκλωβίζουν με τη σειρά τους την θερμική ενέργεια, είναι το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο θα πρέπει πλέον ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια. Τα αέρια λοιπόν τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε γενικές γραμμές είναι 6. Προφανώς είναι περισσότερα. Αλλά τα κυριότερα εξ αυτών είναι 6. Με πρώτο και βασικότερο το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από την καύση του άνθρακα, πέτρα, λέου, αερίου, γενικά ύψη ενεργειακών αναγκών, παραγωγή θέρμανση ενεργειακών εγκαταστάσεων και μεταφορέ και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, οτιδήποτε προέρχεται από καύση ουσιών οι οποίε περιέχουν στη σύστασή τους άνθρακα, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει στη συνέχεια διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό λοιπόν είναι το βασικότερο αέριο και η μεγαλύτερη ποσότητα που απαντάται σήμερα στην φύση και ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ακριβώς το αέριο που λέγεται διοξίδιο του άνθρακα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα αέρια, όπως είναι το προοξίδιο του αζότου, το οποίο είναι ένα δευτερογενές αέριο ή το μεθάνιο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στο διάφορο σιχά, στη γεωργία, στην εκτροφή υποϊδροτροφία δηλαδή, όπως επίσης και οι υδροφθοράνθρακες, οι οποίοι περιέχουν υδρογόνο, φθόριο και άνθρακα και συνήθως είναι αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες, τις οποίες χρησιμοποιούμε είτε στο σπίτι μας καθημερινά, είτε ακόμη και στην βιομηχανία σε μεγάλη κύματα, για να καλύψουμε τις λεγόμενες ψυκτικές ανάγκες μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Το πρωτόκολλο λοιπόν έχει θέσει κάποιους στόχους οι οποίοι προβλέπουν τουλάχιστον μια μείωση 5% ανά πενταετία, ούτως ώστε μέσα στο έτος η πρώτη εφαρμογή 2008-2012 να φτάσουμε στα επίπεδα του 2090. Για την επίτευξη λοιπόν αυτού του στόχου, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του πρωτοκόλλου καλούνται να εξασφαλίσουν ότι οι εκπομπές για τα 6 συνολικά αέρια δεν θα υπερβούν τα όρια τα οποία έχουν τεθεί με το πρωτόκολλο αυτό και συγκεκριμένα στο παράρτημα β του πρωτοκόλλου, το οποίο έχει θέσει συγκεκριμένες ποσότητες ανά χώρα, ανά κατηγορία κλπ. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο η Ελλάδα ανήκει αυτή τη στιγμή, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποφασίσει να εφαρμόσει πιλωτικά για να περιορίσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, τη λεγόμενη αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Άρα λοιπόν για κάθε δραστηριότητα μας έχει αφήσει ελεύθερους να εκπέμπουμε μία συγκεκριμένη ποσότητα ανά έτος. Από εκεί και πέρα όμως έχω θεσπιστεί κανόνες οι οποίοι μας επιβάλλουν τέλεια. Είναι η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Άρα λοιπόν ο κάθε παραγωγός διοξιδίου του άνθρακα, πέρα από την ποσότητα η οποία του έχει εγκριθεί να παράγει ετησίως σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητάς του, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει συγκεκριμένο τέλος. Καταβάλλοντας λοιπόν το τέλος, αναγκάζεται ο ίδιος να προβεί σε μία εξοικονόμηση, να το πω εντός εισαγωγικών, ή μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος στο περιβάλλον. Αυτό είναι η λεγόμενη αρχή της εμπορίας ρήπων, η οποία έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύει κυρίως για τις μεγάλες μονάδες, οι οποίες είτε σαν μονάδες καύσης έχουν συνολική θερμική ισχύ πάνω από 50 ΜΒ, ή μέσω της οδηγίας
του ολοκληρωμένου ελέγχου για την πρόληψη της τρύπανσης, που είναι η λεγόμενη ομιλία IPPC, Integrated Prevention Policy Control, η οποία προβλέπει και για μονάδες οι οποίες έχουν μια δυναμικότητα παραγωγής μεγαλύτερη συγκεκριμένων ορίων που έχουν θεσπιστεί, προβλέπει λοιπόν την καταβολή ειδικών θελών πέραν του προβλεπομένου, ούτως ώστε να περιοριστεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Πρώτη περίοδος λοιπόν ετέθη στην τριετία 2005 παραγωγής του συστήματος και οι επόμενοι περίοδοι πλέον έχουν καθιερωθεί ένα πενταετία, όπως είναι η περίοδο 2008-2012, 2013-2017 και ούτω καθεξής. Τα κράτη-μέλη οφείλουν μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα να εικονίσουν εθνικά σχέδια τα οποία πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που θα αγοράσει μια χώρα και θα κατανείμει στις επιχειρήσεις της, την κατανομή αναδραστηριότητα, δηλαδή μια χώρα λέει ότι εγώ αγοράζω τόσα δικαιώματα ρήκων για παραγωγή ενέργειας, αγοράζω τόσα δικαιώματα ρήκων για τον κλάδο παραγωγής προθήμων, τόσα για την παραγωγή τσιμέντου, τόσα για την παραγωγή ασβέστος, τόσα για την παραγωγή μονοτικών υλικών, τόσα για την παραγωγή υφασμάτων, τόσα για κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, ανά κλάδο, έχουν καθιερωθεί συγκεκριμένες ποσότητες ρήκων, οι οποίες επιτρέπεται να εκπέμπονται και δεν επιτρέπεται να ξεπερνάται το συγκεκριμένο όριο, γιατί στη συνέχεια επιβάλλεται τέλος, το οποίο τέλος προφανώς επιβαρύνει το κόστος του παραγόμενου προϊόντος στη συνέχεια. Υπάρχουν ειδικά τέλη για νεοειδηρώμενες μονάδες, αυτό που λέμε τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα, ούτως ώστε να μπορούν και αυτοί να ενσωματωθούν στο σύστημα στο οποίο ήδη οι υφιστάμενες μονάδες έχουν υπαρθεί. Υπάρχει μεθοδολογία κατανομής με αλγορίθμους και μαθηματικούς τύπους με διάφορες εξισώσεις κλπ. Οι οποίες προβλέπουν ποιος θα είναι ο τρόπος υπολογισμού του καταβαλλόμενου τέλους και υπάρχει και λίστα των υπόπειρων εγκαταστάσεων αναδραστηριότητα. Ο κυριότερος τρόπος μείωσης των εκπομπών από τη βαριά βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επιτευχθεί μέσα λοιπόν από αυτό το σύστημα της εμπορίας δικαιωμάτων. Συνολικά στην πρώτη φάση έχουν υπαρθεί 140 ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ξεπερνούν τα όρια δικαιωμάτων και οι οποίες είναι υποχρεωμένες, ανήκουν σε 10 δημοσιογραφικούς κλάδους και είναι υποχρεωμένες όταν ξεπερνούν τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί για τους κλάδους τους και για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να καταβάλουν τέλος εμπορίας δικαιωμάτων, το οποίο προφανώς και επιβαρύνει στη συνέχεια του κόστου. Ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής είναι ο μεγαλύτερος και γενικότερα η μονάδα σκάψης και παραγωγής θερμότητας, καλύπτει περίπου το 72% των δικαιωμάτων εκπομπών στην πρώτη φάση εφαρμογής αυτής της συνθήκης για την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι κλάδοι οι οποίοι συμμετέχουν δίνονται στον πίνακα ο οποίος εδώ και έχουμε λοιπόν ηλεκτροπαραγωγή, λιπές κάψη, τριγυστήρια, φρίξη, σύνδεση, καλύτερα, τσιμπέτα, ασβέστη, γυαλί, κεραμικά, χαρτί κλπ. Με τα νούμερα που βλέπετε δίπλα σας, δεν είναι ανάγκη να τα διαβάζουμε για να πούμε το χρόνο μας, αλλά βλέπουμε ότι η ηλεκτροπαραγωγή είναι ο μεγάλος καταναλωτής, είναι αυτός ο οποίος απορροφά τα περισσότερα δικαιώματα στη χώρα μας. Πιθανώς να οφείλεται και στο γεγονός ότι δώσαμε στην κατεύθυνση του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερη έμφαση και την μεγαλύτερη ελευθερία παραγωγής ρήπων, γιατί στην Ελλάδα είχαμε την ιδιαιτερότητα να έχουμε την παραγωγή ενέργειας η οποία εμπολής ήταν κρατική. Άρα λοιπόν κρατική ενέργεια σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί πολύ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κατά κάποιο τρόπο απαλλάσσω μία επιχείρηση ονόματι ΔΕΗ η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, κατά κάποιο τρόπο την απαλλάσσω αναλογικά σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες επίσης παράγουν αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό λοιπόν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας προστατευτισμός το οποίο ασκήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας
και ο οποίος συνεχίζεται να ασκείται σε βάρος ορισμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες στο τέλος καταλήγουν να καθίστανται μη ανταγωνιστικές στο διεθνές ή στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που γίνεται. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν μέσα από την κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να επέλθει από την αύξηση των ποσοτήτων των αερίων που έχει πει. Πρώτα απ' όλα είναι φυσική κίνδυνη, που σημαίνει να έχουμε καταιγίδες πλημμύρες, κυρασία, ισχυρούς ανέμους, δασικές πυρκαγιές κλπ. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μείωση της πρωτογενούς παραγωγής, άρα λοιπόν κατ' επέκταση να έχουμε δυσκολία ανέβρεσης πρώτης ύλης για τον δευτερογενή τομέα, ο οποίος δευτερογενής τομέας επεξεργάζεται πρώτες ύλες που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, δυσκολεύει η ζωή της μεταποίησης, να το πούμε με απλά λόγια, ελλείψη πρώτων υλών, οι οποίες πλέον δεν παράγονται από τον πρωτογενή τομέα εξαιτίας κλιματικών αλλαγών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νομού της Λάρισας, που έχει φτάσει σήμερα να πραγματοποιούνται γεωτρήσεις για εξόρυξη ύδατος που έχουν φτάσει σε ένα βάθος 300 και πλέον μέτρων. Ουσιαστικά θεωρείται απαράδεκτο αυτό ως μια γεωπολιτική και μια στρατηγική της εκμετάλλευσης του υδάτινου υδροφορέα της χώρας μας, όταν μάλιστα σε μικρή απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια δραχμές παλαιότερα ή και εκατομμύρια ευρώ σήμερα για την κατασκευή ενός φράγματος το οποίο δεν λειτουργεί ακόμη, δεν τίθεται σε λειτουργία, θα μπορούσε να δώσει το που λέμε πράσινη ενέργεια και άφθονο νερό, και το νερό ρέει άφθονα αυτή τη στιγμή προς τη θάλασσα. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγκλημα το οποίο συντελείται μέσα σε αυτή τη χώρα. Έχουν ευθύνη και οι πολιτικές δυνάμεις τόπου, όπως επίσης και η δικαιοσύνη, η οποία πολλές φορές παίρνει παράτυπες, με συγχωρείτε, είναι προσωπική μου άποψη, αλλά την διατυπώνω, έχοντας ζήσει και έχοντας διαβάσει με λεπτομέρεια πολλές αποφάσεις αυτού του περιφύμου δικαστηρίου σε αυτή τη χώρα που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας. Λυπηρόμεν, είχα την ευκαιρία να ζήσω σε ευρωπαϊκή χώρα αρκετά χρόνια. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, ορισμένες φορές είναι πρωτάκουσα. Θυμίζουν χώρες άλλων κόσμων, τις οποίες δεν θα έπρεπε να είναι η χώρα μας, η οποία υποτίθεται ότι έχει ένα λαό με πάρα πολύ υψηλό IQ και μάλιστα μια χώρα η οποία ανήκει στο ευρωπαϊκό κύκλο. Υπάρχουν θεσμικοί κίνδυνοι για την επιχειρηματικότητα, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από τη λήψη ειδικών πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών φαινομένων. Άρα λοιπόν, να υπάρχουν φορολογικά βάρη για την αδειοδότηση της υγρασίας, φορολογικά βάρη για την αντιμετώπιση πλημμυρών, καταιγίδων ή οποιοδήποτε άλλο φαινομένο που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην κλιματική αλλαγή η οποία έχει επέλθει εξαιτίας όλων αυτών των παρεμβάσεων ή των δράσεων στις οποίες έχει προβεί σήμερα ο πολίτης, είτε λέγεται απλός πολίτης, είτε λέγεται παραγωγός, είτε οτιδήποτε άλλο λέγεται δημόσια διοίκηση και χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ή πάσης άλλης μορφής ενέργεια για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Το τέλος είναι η κίνδυνη και της αγοράς και της φήμης μιας ιδιωτικής, καθότι πρόκειται μέσα από μια τέτοια εξέλιξη νομοθετική η οποία θα επιβαρύνει το κόστος, να έχουμε λοιπόν μια σημαντική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς και στη διατάραξη των σχέσεων παραγωγού και καταναλωτή στο τέλος, διότι στα προϊόντα θα έχει επέλθει μια σημαντική επιβάρυνση λόγω των τελών τα οποία θα επιβληθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής των κλιματικών συνθήκων, οι οποίες έχουν επέλθει ούτως και άλλως. Παρ' όλα αυτά όμως, ας μην σταθούμε στα αρνητικά τα οποία μπορούν να επέλθουν ή να δημιουργηθούν από τις κλιματικές αλλαγές. Μπορούν να δημιουργηθούν ταυτόχρονα
με όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί το αέριο του φαινόμενου θερμοκηπίου και μεγάλες επενδυτικές ή επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες από το φυσικό φαινόμενο, παραδείγματος χάρη, μπορούν για κάποιους να αποτελέσουν ένα πρόβλημα, για κάποιους άλλους όμως μπορεί να αποτελέσουν μια ευκαιρία, γιατί μπορούν να επενδύσουν πάνω ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες με κάποιους πιο έξυπνους τρόπους και τεχνολογικά περισσότερο ανεπτυγμένους, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν δημιουργεί μια ευκαιρία επιχειρηματική μέσα από τους ίδιους τους κινδύνους. Ευκαιρίες μέσα από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Η εφαρμογή καινοτομίας, που σημαίνει προϊόντα καινούργια και υπηρεσίες νέες, οι οποίες κλιματικά θα είναι ουδέτερες ή δεν θα έχουν άμεση εξάρτηση από φαινόμενα όπως είναι τα κλιματικά φαινόμενα, μπορούν να αποτελέσουν για κάποιους μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία, για μια νέα έναρξη, για μια καινούργια δραστηριότητα, για καινούργιους τομείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υφίστανται μέσα στην χώρα μας. Ευκαιρίες αγοράς και φίλης. Η ανταπόκριση σε ένα περισσότερο επιστοποιημένο καταναλωτικό κοινό δεν συνιστά απλά μια επικοινωνιακή στρατηγική δημιουργίας κλιματικά φιλικού επιχειρηματικού προφίλ, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και μια σύγχρονα επιχειρηματική πολιτική και τακτική για την παραμονή και τη διείδηση μέσα στην αγορά. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία σήμερα θεωρούμε ότι είναι οι αιτίες που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές, τελευταία έχουν βρει ένα συγκεκριμένο ορισμό, έχουν βρει ένα όνομα, το οποίο λέγεται αποτύπωμα του άνθρακα ή ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο στα αγγλικά λέγεται carbon footprint. Τι σημαίνει λοιπόν ανθρακικό αποτύπωμα? Είναι η μέτρηση όλων των παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία παράγονται μέχρι ότου παραχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν, μία μονάδα προϊόντος. Ας πούμε ότι θέλουμε να παράξουμε ένα κιλό γιαούρτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τον παραγωγό, ο οποίος θα ξεκινήσει να ταΐσει το πρόβατο, την αγελάδα, θα πρέπει να οργώσει το χωράφι, να το σπίτι. Άρα λοιπόν έχουμε μία κατανάλωση καυσίμου, η οποία αντιστοιχεί σε κάποια εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στο περιβάλλον. Θα πρέπει στη συνέχεια ο παραγωγός να ρίξει λίπασμα στο χωράφι. Το λίπασμα για να παραχθεί επίσης προέρχεται από μια διαδικασία χημική, χημική διαδικασία ακριβώς, η οποία επίσης καταναλώνει ενέργεια, άρα θα πρέπει κάτι άλλο να καταναλωθεί κατά τον ίδιο τρόπο, ούτως ώστε να παραχθεί το λίπασμα. Όταν θα πάει ο αγρότης να ρίξει το λίπασμα, επειδή σήμερα η λίπανση δεν γίνεται με τα παλιά χειροτακτικά μέσα που θα θυμόμαστε όλοι στις εποχές του 60 που παίρναμε που ο αγρότης έπαιρνε το σακί στην πλάτη με το λίπασμα και με την κούφτα που λέμε έρχεται το λίπασμα στον αγρό, αλλά σήμερα θα γίνει με κάποιο τρακτέρ με κάποιο μηχάνημα. Πάλι έχουμε μια κατανάλωση καυσίμου, άρα μια πρόσθετη ενέργεια η οποία οδηγεί σε διοξίδιο του άφρα. Θα φτάσει στο τέλος να πάει η αλωνιστική μηχανή να αλωνίσει το σιτάρι, να πάρει την τρόμη, τη σίκαλη, το καλαμπόκι ή οτιδήποτε άλλο. Όλες λοιπόν αυτές οι λειτουργίες και επιμέρους είναι διαδικασίες οι οποίες προστίθεται στον υπολογισμό του λεγόμενου ανθρακικού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, το προϊόν αυτό από τη στιγμή που θα παραχθεί, δηλαδή όταν θα μέξουμε την αγελάδα και το πρόβατο, θα πρέπει να αποθηκεύσουμε κάπου το γάλα, άρα πρέπει να έχουμε ένα ψυγείο, μέχρι ότου κάποιο άλλο βιβλίο το μεταφέρει στα ελληνικά γαλατοκομεία, στον Όλυμπο, στα Τρίκαλα ή οπουδήποτε αλλού ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, για να παραχθεί το επόμενο προϊόν. Όλες λοιπόν, όλα αυτά τα στάδια, όλα τα βήματα, τι σημαίνουν? Ότι έχουμε από ένα φασολάκι το οποίο προστίθεται στο σακούλι. Αυτό το φασολάκι λοιπόν λέγεται διοξίδιο του άνθρακα. Όλα λοιπόν, όλα τα βήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα και απαιτούνται μέχρι όταν φτάσουμε στο τελικό προϊόν, μεταφράζονται το καθένα σε μία ποσότητα ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Και η μονάδα μέτρησης είναι ισορροπία.
μάρκα. Έτσι λοιπόν, έχει καθιερωθεί ο όρος αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα, που σημαίνει το ολικό παραγόμενο διοξίδιο του άνθρακα από την ενέργεια η οποία απαιτήθηκε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο για να παραχθεί το προϊόν το οποίο εμείς βρήκαμε σε ένα σούπερ μάρκετ στο ράφι και το πήραμε στο σπίτι μας για να το καταλώσω. Όσο πιο χαμηλό είναι το αποτύπωμα αυτού του άνθρακος, τι σημαίνει? Ότι η αλυσίδα των παραγωγών που έχει εμπλακεί από το μηδέν μέχρι να γίνει το τελικό προϊόν, πρόσεχε όλα τα βήματα, ούτως ώστε να μην κάνει σπατάλη και προκληθεί αλόγιστη δημιουργία ή υπέρμετρη δημιουργία αερίου του θερμοκηπίου, τα οποία ουσιαστικά θα συμβάλλουν στο αντί να γράφει, παραδείγματος χάρη, ένα γεωρτάκι 5 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά κεσεδάκι 200 γραμμαρίων, πόσο είναι η μονάδα του προϊόντος, να γράφει 8, να γράφει 10, να γράφει 12. Όσο λοιπόν πιο μεγάλη είναι αυτή η μονάδα, αυτό το νούμερο, αυτός ο αριθμός, σημαίνει ότι πόσο περισσότερο απρόσεκτοι ήταν όλοι οι οποίοι μεσολάβησαν από την αρχή μέχρι το τελευταίο στάδιο. Στη χώρα μας ακόμη δεν έχει, να το πω έτσι, αναπτυχθεί ακόμα η ευαισθησία του ενεργειακού αποτυπώματος και του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα. Αν θα πάτε όμως σε κάποιες άλλες προηγουμένες αγορές, της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας, η εκάστοτε νοικοκυρά, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, κοιτάζει στο κεσεδάκι πάνω τι ενεργειακό αποτύπωμα γράφει το προϊόν και λέει: α, αυτό γράφει 8, το άλλο γράφει 7,5, θα πάρω αυτό με 7,5 γιατί ο παραγωγός κάτι προσέχει καλύτερα. Ενδεχόμενα, στο τέλος της ημέρας, αν θα το αναλύσει κανείς, μπορεί να δει ότι το προϊόν το οποίο είχε 7,5 ενεργειακό αποτύπωμα ενός άλλου βίντεο 8, πιθανώς θα είναι και ευθυνότερο στην τιμή. Και είναι λογικό. Γιατί κάποιος ο οποίος κατανάλωσε περισσότερη ενέργεια για να παράξει ένα προϊόν το οποίο έχει υψηλότερο αποτύπωμα, προφανώς και ακριβότερο το προϊόν του στο τέλος, η μοναδική του τιμή είναι μεγαλύτερη από ένα άλλο προϊόν το οποίο παρέχει με μικρότερο αποτύπωμα. Απλή λογική, η οποία δεν έχει καθιερωθεί με νομοθετικές διατάξεις και με νόμους, αλλά οι νόμοι της αγοράς είναι οι πιο αυστηροί νόμοι που κρίνουν πολλές φορές τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αν αυτό το είχαν καταλάβει οι πολιτικοί και οι κυβερνώντες εκάστοτε χώρα, θα είχαν λύσει ίσως περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει κόστος του παραγωγού, το οποίο τελικά η νοικοκυρά, η κυρά Μαρία, χωρίς να θέλω να το θεωρήσω ότι είναι υποτιμητικό, όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, ξέρει να επιλέγει καλύτερα ποιος παρήγαγε οικονομικότερα και καλύτερα το προϊόν το οποίο θα καταναλώσει στη συνέχεια της αυτής. Ο υπολογισμός λοιπόν του διοξιδίου του άνθρακα γίνεται σε τρία στάδια, γιατί για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλη αυτή την κατάσταση και τον ενεργειακό αποτύπωμα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το υπολογίσουμε. Γιατί τώρα λέμε, ότι ένα προϊόν έχει μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα ή εκτιμώ ότι έχει κάτι παραπάνω, δεν λέει τίποτα. Αν αυτό δεν αποτιμηθεί σε νούμερα. Τα νούμερα λοιπόν αυτά, που υπολογισμός γίνονται σε τρία στάδια, τα οποία αναφέρονται είτε στις γενικές υπηρεσίες είτε στις υπηρεσίες της παραγωγής. Λοιπόν, και στο πρώτο στάδιο έχουμε αυτό το οποίο είναι το λεγόμενο εύκολα υπολογίσιμο. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ αυτό και μπορούμε να το επιμερίσουμε σε μια εγκατάσταση. Όπως είναι η κάψιμο καυσίμων, τα οχήματα μιας εταιρείας, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο είναι οι απώλειες οι οποίες προκαλούνται από τα αέρια, από τα ψυκτικά αέρια που χρησιμοποιούνται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις μεταφοράδος και πόσες είναι οι απώλειες του φθορείου βουδίου οι οποίες προέρχονται από τις ηλεκτρικές συσκευές. Τελευταία για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων έχει δεσπιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν αυτού του είδους τα αέρια είναι υποχρεωμένες κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Μάιο να δίνουν μία αναφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναφέρεται στις ποσότητες αερίων τα οποία χρησιμοποίησαν για συμπλήρωση
στα κυκλώματα των ψυχτικών τους εγκαταστάσεων, γιατί είναι άμεσα από τα αέρια τα οποία αφορούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το δεύτερο στάδιο αφορά έμεσες εκπομπές, οι οποίες όμως είναι επίσης εύκολα υπολογίσιμες, που αφορούν εκπομπές από την κατανάλωση ενέργειας στις δημόσιες υπηρεσίες, πυκά ηλεκτρικός, ο ατμός ή νερό υψηλής θερμοκρασίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την θέρμανση των κτηρίων, οι οποίες όμως μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι και αρνητικές ως ηλεκτρική κατανάλωση, αν προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, αν εγώ καταναλώνω σε μια εγκατάσταση ηλεκτρική ενέργεια η οποία προέρχεται μόνο παραδείγματος χάρη από φωτοβολταϊκά, είτε από ένα αιωλικό πάρκο, είτε από υδροηλεκτρική ενέργεια, τότε αυτή η ενέργεια θεωρείται πράσινη ενέργεια και δεν συνυπολογίζεται. Άρα λοιπόν, αν καταναλώνω μια τέτοια ενέργεια, θεωρείται ότι είναι αρνητική η ενέργεια την οποία καταναλώνω για την παραγωγή μου. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει άλλες άμεσες υποπές, οι οποίες αφορούν την αγορά των πρώτων υλών από τον παραγωγό μέχρι να φτάσουν στο στάδιο της κατατήρησης, τα ταξίδια, τη μετακίνηση του προσωπικού, τις παροχές υπηρεσιών μέσα σε μια βιομηχανική εγκατάσταση από τρίτα πρόσωπα, τις εκπομπές των τελικών προϊόντων και τις μεταφορές των αποκλήτων μέχρι ότου αυτά φτάσουν στους αποδέκτες για την τελική διάθεση, γιατί πάντοτε ένα δημιουργούμενο αποκλήτο, ο επιχειρηματίας ο οποίος παράγει, έχει την υποχρέωση να το διαθέσει σε κάποιο αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να το μεταφέρει με κάποιο ασφαλή τρόπο και για την μεταφορά αυτού του αποκλήτου προφανώς καταναλώνεται κάποια ενέργεια. Συνήθως, σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο οποίο έχουμε κυρίως έμεσες εκπομπές, είναι περισσότερο δύσκολη η οριοθέτηση και ο υπολογισμός, ο ακριβής υπολογισμός αυτών, και απαιτεί μια χρονοφόρο ανάλυση, ούτως ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακος επί της μονάδος του παραγόμενου προϊόντος. Αν πάμε τώρα να αναφερθούμε στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, που αφορά και τη συγκεκριμένη βιομηχανία, η οποία σήμερα, συγκεκριμένο κλάδο, η οποία σήμερα έχει την τιμητική της, και οφείλω βέβαια να υπενθυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι εδώ και αρκετά χρόνια η εταιρεία τιμά αυτή την ημέρα, αυτή είναι η μέρα του περιβάλλοντος, με αντίστοιχες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι αρκετά στοχευμένες πάνω στο κομμάτι το οποίο λέγεται περιβάλλον. Ο κλάδος των τροφίμων για τη χώρα μας είναι ένας κλάδος στον οποίο περίπου έχουμε το 25% του κύκλου των εργασιών, απασχολούνται 25% των συνολικών κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στις βιομηχανικές επιχειρήσεις στη χώρα μας και παράγεται το 24% της συνολικής προστίθεμενης αξίας και το 22% των απασχολουμένων σήμερα στη χώρα μας. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι ο κλάδος των τροφίμων, ο οποίος λοιπόν πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί ένα βασικό κλειδί για την μεταποίηση. Και το βασικό πρόβλημα όμως σε αυτό το τομέα, σε αυτό το χώρο, στην παραγωγή των τροφίμων, είναι ότι υπόκειται πάρα πολύ στις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες ουσιαστικά συμβάλλουν στην καλύτερη ή την χειρότερη, μικρότερη παραγωγή πρώτων υλών, τις οποίες θα βρουν σε αυθονία ή σε φτώχεια, ούτε σε υψηλότερο κόστος, να αγοράσουν, να μεταποιήσουν και να διαθέσουν στη συνέχεια στο κοινωνικό κοινό. Φανταστείτε λοιπόν μια περίοδο ξηρασίας, που δεν θα υπάρχει ούτε παραγωγή σιτηρών, βρώμης, πιθαριού κτλ. Που χρησιμοποιούνται στην φυτοτροφία ή καλαμποκιού ελλείψη ύδατος. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το κόστος του παραγόμενου γάλακτος από κάποια τιμή α που μπορεί να είναι σήμερα, λόγω των κλιματικών συνθήκων, θα φτάσει να είναι 2α. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση εκτίθεται άμεσα στα φαινόμενα των καιρικών συνθήκων και της κλιματικής αλλαγής. Εμέσως ναι, αλλά οπωσδήποτε ναι.
εγκατεστημένη ισχύως στον εξορτισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων, έχουμε και μεγάλη παραγωγή οξυδίων, αερίων, τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα τελευταία χρόνια γίνονται τεράστιες προσπάθειες, ούτως ώστε να μειωθούν οι όγκοι της συσκευασίας, οι όγκοι των μεταφορών κτλ., ούτως ώστε να μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους ακόμη και από τη μεταφορά, γιατί η μεταφορά είναι μια βασική παράμετρος, συμμετέχει σε κάποια ανάλυση που έχει γίνει από το γραφείο, που συμμετέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό η μεταφορά του προϊόντος, είτε των πρώτων υλών από τον τόπο παραγωγής στον χώρο της μεταποίησης, είτε από τον χώρο της μεταποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα οδηγηθεί προς τον καταναλωτή. Αποτελεί λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι η μεταφορά και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν ειδικά μέτρα, ούτως ώστε η συσκευασία να γίνει περισσότερο compact, να το πω έτσι, περισσότερο μαζεμένη, ούτως ώστε να χωράνε περισσότερα και σε δάκια σε ένα χαρτοκιβώτιο, να μπορούμε να τα μεταφέρουμε πιο εύκολα. Και ένα φορτηγό παραδείγματος χάρη, αντί να με το οποίο χωράει 10 κυβικά μέτρα στην κόπα του, στην καρότσα του, να μπορεί να μεταφέρει σε αυτόν τον όγκο μεγαλύτερο βάρος προϋπαιτήμων προϊόντων. Επίσης, η απέτηση η οποία καθημερινά γίνεται αντωνότερη για παραγόμενα προϊόντα τα οποία θα είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, δημιουργεί αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Πριν από λίγο, η συνάδελφος μίλησε για τα καινούργια υλικά συσκευασίας τα οποία όσο λίγο θα μπουν στη ζωή μας και όλα αυτά δημιουργούν ταυτόχρονα κάποιες επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες ξεκινάνε από το στάδιο της έρευνας, της ανάπτυξης, της παραγωγής, άρα την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών μέσα στον χώρο. Ως βασική ευκαιρία του πρωτογενούς κλάδου σήμερα, μία από τις ευκαιρίες μάλλον, είναι η παραγωγή των βιοκαυσίμων, καθότι σε μεγάλο βαθμό παράγονται από φυτικά έλαια τα οποία προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και από άλλα προϊόντα που επίσης προέρχονται από τον βασικό πρωτογενή τομέα. Ο κλάδος της βιοποίησης λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο κοινοτομίας, στο οποίο με την ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών υψηλής ποιότητας μπορεί να αποκτήσει μάλιστα και εξωστρεφή χαρακτήρα και να, με την ενσωμάτωση της έννοιας του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το οποίο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι ευρύτερη έννοια μέσα στο προϊόν και περιλαμβάνει πέρα από το ενεργειακό αποτύπωμα και το αποτύπωμα του νερού, είναι μια άλλη παράμετρος που επισέρχεται στο προϊόν και αυτό είναι το γενικότερο, η συνισταμένη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι η συνισταμένη του ενεργειακού και του υδατικού αποτυπώματος. Γιατί όταν κάνουμε αλόγιστη χρήση νερού για την παραγωγή ενός προϊόντος χωρίς να το ανακυκλώσουμε και αντλούμε από γεωτρήσεις κτλ., φτάνουμε στα φαινόμενα στα οποία φτάσαμε εδώ στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, ούτως ώστε να έχουμε φυτοχύνη καταβολή των υδροφόρων χωρίζων. Για τον υπολογικό, το αφραγικό από τον υπόπασος αποτελούνται διάφορα μαθηματικά μοντέλα. Υπάρχουν μεθοδολογίες και ειδικοί αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, αλλά χρησιμοποιούμε ως βασικό εργαλείο της μεθοδολογίας όλης είναι ο κύκλος ζωής, δηλαδή που ξεκινάει και που τελειώνει ένα προϊόν. Δηλαδή από την ημέρα που θα σπείρουμε στο χωράφι την πρώτη ύλη, μέχρι όπου φτάσουμε να την αναλώσουμε και να πετάξουμε και το υλικό συσκευασίας. Τότε κλείνει ο κύκλος ζωής. Αυτό λοιπόν, το μήκος όλο αυτό ο κύκλος, πάντοτε σημαδεύει ουσιαστικά και το μέγεθος του ενεργειακού αποτυπώματος. Διεθνώς χρησιμοποιούνται πλέον συγκεκριμένες πρακτικές, ούτως ώστε να μπορούν να είναι και συγκρίσιμες μεταξύ εταιριών και να μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα στο τέλος και να πούμε ότι το ενεργειακό αποτύπωμα μιας εταιρείας Α είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από μιας εταιρείας Β, η οποία όμως εταιρεία Β μπορεί να ενσταθεί εναντίον της εταιρείας Α, αν ενσταθεί η ίδια ότι το ενεργειακό αποτύπωμα δεν υπολογίστηκε με έναν τρόπο ο οποίος είναι αποδεδειγμένος ορθός και δεν βασίζεται σε μια διεθνώς αποδεδειγμένη ορθή πρακτική. Κύριε Βραγινιώτη, αν μπορείτε λίγο να επιταχύνετε, συγγνώμη παρακαλώ, γιατί κουράστε το κοινό και επίγονται και
Η μεθοδολογία λοιπόν του κύκλου ζωής βασίζεται στο ISO 14064 και στο βρετανικό PAS 2050, το οποίο αναφέρεται ως ένα πρωτόκολλο για την διαδικασία τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον κύκλο τη ζωή, ο οποίο ξεκινάει από τα υλικά, την επεξεργασία, τη συσκευασία, την διανομή, τη χρήση και στο τέλος τη διάθεση του προϊόντος. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το αγρότητα, μεταποίηση, υποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά τελικώς καταναλωτής. Τα πλεονεκτήματα της εκτίμησης του αποτυπώματος του άνθρακα είναι ότι μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι τα κρίσιμα στάδια στα οποία καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να εστιαστούν οι δράσεις και οι επεμβάσεις, παρεμβάσεις στη συνέχεια, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε τεχνολογικό επίπεδο, ούτως ώστε να περιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωμα, που σημαίνει αντικατάσταση εξοπλισμού, βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών, μόνωση των κτηρίων, ώστε να έχουμε μικρότερη απώλεια ενέργειας κ.ο.κ. Τα άμεσα αποτελέσματα είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση της κατανάλωσης νερού ή και αποβλή των ανθρώπων που μπορούν να επιβληθούν, η αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις. Τα έμεσα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της εικόνας του προϊόντος και της επιχείρησης, η αύξηση του μεριτίου της αγοράς, το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια επιχείρηση, η βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει στο κοινό ένα κομμάτι από τα ωφέλη της επιχείρησης, και η λεγόμενη μείωση των φυσικών κινδύνων, καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες, γριάνιδες και πυρκαγιές κτλ., τα οποία σχετίζονται με το φαινόμενο του ανθρακίου. Και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος επιτυγχάνεται γενικά με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, για τα οποία απαιτούνται όμως συστηματικές παρεμβάσεις, αναλυτικές μελέτες, ενεργειακές μετρήσεις, εφαρμογή νέων τεχνολογικών για να μπορέσουν να μειωθούν οι αντίστοιχες καταναλώσεις, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και επενδυτικές ευκαιρίες, εξασφαλίζονται οικονομικοί πόροι σήμερα μέσω των εταιριών ΕΣΠΟ, που είναι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας, που λειτουργούν κατά έναν τρόπο ως σύμβουλοι, οι οποίοι επενδύουν μέσα σε μια επιχείρηση αντικαθιστώντας εξοπλισμό παλιάς τεχνολογίας και πληρωνόμενοι στη συνέχεια από το όφελος το οποίο αποκομίζει η εταιρεία σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και στην Ελλάδα ετέθη πλέον η οδική, σε εφαρμογή η οδικία 27 του 2012 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία με τον νόμο 43-42 του 2015 υποχρεώνει να γίνει ενεργειακός έλεγχος στις μεγάλες εγκαταστάσεις οι οποίες απασχολούν άνω των 250 ατόμων ή έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ή πάγια αξίας άνω των 80 εκατομμυρίων, λοιπόν, με αποτέλεσμα να συνεισφέρουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέχρι το 2020. Προετοιμασία για περαιτέρω βελτιώσεις, οι οποίες αναφέρονται στις διάφορες κατηγορίες Α, Β και Γ, που δεν έχει σημασία να τις αναφέρουμε. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος έμεσος της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, ο οποίος είναι ο τρόπος της αντιστάθμισης, αναλαμβάνοντας λοιπόν μια επιχείρηση κοινωνικές δράσεις, δηλαδή καταβάλλοντας κάποια χρηματικά ποσά, τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα η παγκόσμια πρακτική δεν είναι ωφέλιμη, γιατί αυτά τα λεφτά κατατίθενται υπέρ κάποιων ΜΚΟ, οι οποίες αναλαμβάνουν στο τέλος να πούν ότι εμείς στην Αιθιοπία έχουμε φυτέψει 1.500 ακακίες και 3.000 πεύκα, άρα λοιπόν εξουδετερώσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντων το οποίο παραγάγεται. Νομίζω ότι είναι στην λάθος κατεύθυνση αυτή η πολιτική να χρηματοδοτούμε δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε εταιρείες που ορισμένες φορές αμφιβόλου ποιότητας, γιατί αυτό έχει δείξει η συμπεριφορά των τελευταίων δεκαετιών από τις ΜΚΟ, χωρίς να υπάρχει ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση δράσεων μέσα στις επιχειρήσεις για ενεργειακή εξοικονόμηση προφανώς θα είχε ουσιαστικότερη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, το οποίο στο τέλος θα απολάμβανε και ο ίδιος ο καταναλωτής της χώρας. Γιατί δεν έχει καμία σημασία να πληρώσει κάποια επιχείρηση κάποιο κόστο σήμερα, το οποίο θα επενδυθεί για να βελτιωθεί η φυτεία σε κάποια χώρα άλλη υπήρου, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα ουσιαστικά στην χώρα μας έχει παραμείνει το ίδιο.
Η προσέγγιση των τριών πυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνική συνοχή μέσα από αυτό το πλαίσιο της ενεργειακής εξοικονόμησης. Και διαπιστώνεται ότι στα πλαίσια της αηφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια τεχνητή κλίμακα δίνεται μια ευκαιρία ανάπτυξης καινοτομίας και επαναπροσδιορισμού που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον και το κλίμα. Οι διεθνείς εξελίξεις υποδεικνύουν ότι το συνεχώ επικυρύνει συνδέεται άρρηκτα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα ακόμα και για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν παρά να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις σήμερα και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να σταθούν μέσα στο εμπορικό γίγνεσθε. Και γενικότερα, η τύχη του πλανήτη βρίσκεται πλέον στα χέρια ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι απλοί πολίτες, παραγωγοί, επιχειρηματίες, πολιτικοί, άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πλανήτη όμως τον έχουμε δανειστεί από τους προγόνους μας και οφείλουμε να τον παραδώσουμε και το περιβάλλον στο μέλλον. Οφείλουμε να τα παραδώσουμε καλύτερα από ό,τι τα παραλάβουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ακολουθώντας και το σύνθημα της ημερίδας, ας δράσουμε όλοι για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ για το χρόνο. Κύριε Παραγγελιώτη, περνάμε στον κύριο Μάριο Χαϊδαρλίνη, επίκουρος καθηγητής δικαίου και χωροταξίας και πολυδομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδαρλίνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γαλακτοδιοκτήρια Όρυμπος για την πρόσκληση να μιλήσω στην αποψινή του δημοσιογραφικού εκδήλωση. Να πω προκαταρκτικά το εξής. Μετά από τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα γενικές, η δική μου παρέμβαση, η δική μου ομιλία έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Θα προσπαθήσω ωστόσο να την κάνω εγώ στο μέτρο του δυνατού, όσο το δυνατό πιο γίνει, ξεχνώντας λίγο και την ιδιότητα του δημοτικού, στο μέτρο βέβαια του δυνατού. Τυπικά, ο τίτλος της ομιλίας μου, της παρέμβασής μου, έχει ως θέμα η προστασία του περιβάλλοντος ως δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη, η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κατά βάση θα προσπαθήσω με ένα σύντομο τρόπο να σας δώσω μια ιδέα του πώς θεσμικά οργανώνεται και οργανώθηκε βεβαίως μέσα στον χρόνο η σχέση του ανθρώπου από νομική βέβαια άποψη με την προστασία του περιβάλλοντος και ευρύτερα τη διαχείριση του πόρου. Αυτό είναι το αντικείμενο και το στίγμα της ομιλίας μου. Άρα, ο τίτλος θα μπορούσε σε κάποιο μέρος να θεωρηθεί τελειάκι παραπαραγωγικός, προσπαθώντας να το συνδυάσω με όσα υπόθηκα μέχρι αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη διαφάνεια, απλώς
τελικά η νομοθεσία όπως εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο, είτε από την πλευρά του εθνικού νομοθέτη, είτε από την πλευρά κυρίως του ενωσιακού νομοθέτη, ενωσιακό το λέμε σήμερα παλιά, του νομοθέτη, την ευρωπαϊκή νομοθεσία δηλαδή, είτε και την διεθνή νομοθεσία, δημιουργήθηκε αυτή η νομοθεσία για να προσεγγίσει δύο βασικά θέματα. Το ένα θέμα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ο χωρικός σχεδιασμός. Αυτές είναι οι δύο βασικές ιδέες, οι δύο βασικές έννοιες, αν το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα, που κινητοποίησαν τους θεσμούς, είτε σε εθνικό, είτε σε ενωσιακό, είτε και σε διεθνές επίπεδο, για να δημιουργήσουν την νομοθεσία για την οποία μιλάμε καθημερινά. Βεβαίως, αυτές οι έννοιες μέσα στον χρόνο εξελίσσονται. Άλλο πράγμα σήμαινε προστασία του περιβάλλοντος στην δεκαετία του 60 του 70, άλλο πράγμα σημαίνει σήμερα. Μπορείς να σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη διαφοροποίηση. Η προστασία του περιβάλλοντος στην δεκαετία του 60 ήταν περισσότερο το να απέχουμε από κάποιες δραστηριότητες, είχε μια αμυντική λογική. Η προστασία του περιβάλλοντος σήμερα έχει μια πιο συμβιωτική λογική να ρυθμίσουμε τα πράγματα, να εξουσιοποιήσουμε τις σχέσεις του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να, ο άνθρωπος να είναι έξω από τη φύση. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση συνεργατική μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων. Η δεύτερη κινητοποιητική ιδέα πίσω από το φαινόμενο αυτό της προϊούσας, εμείς συνολικοί το λέμε, εθνομήκευσης, δηλαδή δημιουργείται διαρκώς νομοθεσία γύρω από αυτά τα θέματα, είναι ο χωρικός σχεδιασμός. Δηλαδή, κρίθηκε αναγκαίο από την δεκαετία του 60 του 70, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, ότι πρέπει να κατανεμηθούν οι δραστηριότητες μέσα στον χώρο, σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τέτοιο τρόπο και η προστασία να ικανοποιείται και η ανάπτυξη να ικανοποιείται. Το πού θα φτιάξουν οικισμούς, το πού θα φτιάξουν εργοστάσια, το πώς θα λειτουργήσουν κτλ. Κλειδί νομίζω στο να κατανοήσει κανένας την εξέλιξη της νομοθεσίας είναι αυτό που λέω στο σημείο 3 της πρώτης διαφάνειας, το δίπολο περιβάλλον φυσικός, αυτές τις έννοιες τις χρησιμοποιώ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σε κάποιο βαθμό ταυτίζονται αυτές τις έννοιες χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα, και δραστηριότητα, δηλαδή η νομοθεσία εν τέλει εξελίσσεται είτε για να δημιουργήσει ένα καθεστώς πάνω στον χώρο, αυτό που λέμε προστατευόμενες περιοχές, συγκρότητες κτλ., είτε για να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αναλυθεί μια δραστηριότητα. Αυτή η σχηματική προσέγγιση μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς δομείται η νομοθεσία μέσα στον χρόνο. Υπάρχει ένα δικαίωμα στο περιβάλλον. Τι σημαίνει δικαίωμα στο περιβάλλον?
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε πρέπει να έχει ορισμένα ποιοτικά στάτα. Αυτό σημαίνει ποιο το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, ο πολίτης, όλοι μας έχουμε μία αξίωση σε ένα ποιοτικό περιβάλλον. Είναι δικαίωμα δηλαδή, έχει περάσει το περιβάλλον στη σφαίρα του δικαίου στο ανώτερο επίπεδο. Έχει γίνει συνταγματικό δικαίωμα. Επίσης, για να μην καθυστερούμε, βλέπει κανένας ότι και στο επίπεδο της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ανώτερο επίπεδο, υπάρχει πάλι η διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, να κάνω μια παρέμβαση και να πω το εξής. Το δίκαιο κατά βάση, η νομοθεσία, οργανώνεται σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι οι ρυθμίσεις, οι κανόνες, αυτά που διαβάζουμε καθημερινά στους νόμους, τα οποία είναι λίγος πολύ ξεκάθαρα, δεν είναι ξεκάθαρα, γι' αυτό υπάρχει και το θέμα της ερμηνείας, έχουμε τους κανόνες, τις ερμηνείσεις δηλαδή, και έχουμε και τις αρχές. Οι αρχές είναι δύο κατηγοριών, χωρίς να πω σε θεωρητικές λεπτομέρειες, είναι αρχές εκείνες οι οποίες είναι νομικές αρχές, δηλαδή έχουν επιχειρησιακό χαρακτήρα, μας δίνουν μια άποψη περισσότερο δεσμευτική για τα πράγματα. Υπάρχουν και εκείνες οι αρχές οι οποίες έχουν περισσότερο δικαιοπολιτικό χαρακτήρα, έχουν κατευθυντήριο χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, λέω αυτά τα πράγματα για να δώσω ακριβώς την εικόνα του πώς εξελίσσεται και δομείται η νομοθεσία μέσα στον χρόνο με ομπρέλα αυτές τις αρχές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο αυτές που ονόμασε δικαιοπολιτικές αρχές. Στο άρθρο 11, δηλαδή στις αρχικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της ενσωμάτωσης, το Integration Principle όπως λέμε, και την αρχή της αειφορίας. Άρα λοιπόν έχουμε δύο δικαιοπολιτικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό, ότι η αρχή της ενσωμάτωσης σημαίνει, κοιτάξτε, όλες οι πολιτικές σε όλους τους τομείς πρέπει να διαπερνώνται από την περιβαλλοντική διάσταση. Αυτό σημαίνει η αρχή της ενσωμάτωσης. Και η αρχή της αειφορίας είναι η γνωστή αρχή της αειφορίας, δεν θέλω να επανέλθω, γιατί έχει γίνει αναφορά από τους προηγούμενους μιλητές. Στο πιο κάτω επίπεδο είναι οι περισσότερο νομικές αρχές. Οι αρχές δηλαδή που επηρεάζουν άμεσα το τι ισχύει, σε πιο απτό επίπεδο, σε πραγματικό επίπεδο. Αυτές είναι κοντικά η αρχή της πρόληψης, η αρχή της προφύλαξης, η αρχή των ρυπαίνων πληρώνει. Δεν παίρνω να κάνω μια ανάλυση να δώσω στο περιεχόμενο, γιατί η ίδια η λέξη δίνει το στίγμα, και η αρχή της συμμετοχής και της πληροφόρησης. Αυτές είναι οι τέσσερις πιο νομικές αρχές. Τώρα, θα ήθελα να δώσω μία έμφαση στην έννοια του δικαιώματος. Είπα προηγουμένως ότι όλοι έχουμε ένα δικαίωμα στο περιβάλλον το οποίο είναι νομικά αναγνωρισμένο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Για να μπορέσει κανένας να το κατανοήσει πρακτικά τι σημαίνει, και για τον νομοθέτη, και για τη διοίκηση, και για τους πολίτες, και για τις δραστηριότητες οι οποίες αδειοδοτούνται, θα πρέπει να το δούμε μέσα από ένα τρίπολο. Το δικαίωμα, ως ατομικό δικαίωμα, στο δίκαιο έχουμε τρία δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα. Το δικαίωμα στο περιβάλλον, επειδή αφορά το χώρο στον οποίο ζούμε. Το σπίτι μας δηλαδή, δεν είναι μόνο το σπίτι στο οποίο κατοικούμε, είναι όλος ο πλανήτης, ο οποίος είναι ένα στροφής οικοσύστημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς το δικαίωμα στο περιβάλλον έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έχει αυτή την τριπλή έκταση, είναι έκφανση, συγγνώμη. Είναι και ατομικό, και πολιτικό, και κοινωνικό. Ατομικό τι σημαίνει? Ατομικό σημαίνει ότι έχουμε αξίωση από την πολιτεία, αλλά και από αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες, κυρίως όμως από την πολιτεία, από το κράτος, να απέχουν από αποφάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς.
Αυτό λοιπόν είναι μια αξίωση η οποία είναι μια νομική αξίωση. Είναι η υπεμπτουσία της έννοιας του δικαιώματος. Ατομικό δικαίωμα. Κοινωνικό δικαίωμα. Το κράτος, η πολιτεία, έχει υποχρέωση να προβαίνει σε θετικές ενέργειες. Όχι μόνο να απέχει από ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποδεχθούν πρακτικές. Για παράδειγμα, να διορυπήσει ας πούμε έναν δρόμο χωρίς να. Έναν αυτοκινητόδρομο χωρίς να επιβάλλει υποπετάσματα από έναν οικισμό μέσα από τον οποίο διέρχεται ή από έναν παρακείμενο οικισμό. Αυτή είναι, για να το πούμε ένα παράδειγμα, να γίνει κατανοητό η ατομική έκφραση του δικαιώματος στο περιβάλλον. Η κοινωνική έκφραση του δικαιώματος στο περιβάλλον είναι η πολιτεία να πάρει κάποιες θετικές αποφάσεις. Να υπάρχει, για παράδειγμα, μια προστατευόμενη περιοχή όπου ζει ένα είδος το οποίο είναι αφιλούμενο, να πάρει κάποιες θετικές αποφάσεις στην κατεύθυνση να προστατεύσει και να διαχειριστεί με βιώσιμο τρόπο τη συγκεκριμένη περιοχή. Και υπάρχει και η τρίτη διάσταση. Η διάσταση του πολιτικού δικαιώματος που σημαίνει το εξής. Όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν τέλει εάν ο πολίτης δεν είναι πληροφορημένος. Εάν ο πολίτης δεν συμμετέχει. Αν δεν συμμετέχει σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι όταν παράγεται η νομοθεσία. Το δεύτερο επίπεδο είναι όταν αδειοδοτείται το Α ή το Β. Στο πρώτο επίπεδο της παραγωγής της νομοθεσίας, στο κανονιστικό επίπεδο, είναι προφανές ότι δεν θα αποφασίσει ο πολίτης, θα αποφασίσει η πολιτεία, θα νομοθετήσει η πολιτεία. Όλοι γνωρίζουμε, όλη αυτή την πρωτοπολιακή διαδικασία που έχει εισαχθεί της διαβούλευσης για τα νομοσχέδια κτλ. Αυτή η παράμετρος της συμμετοχής και της πληροφόρησης λοιπόν είναι και της διαβούλευσης και κατ' επέκταση της διαφάνειας και θα μπορούσε να πει μάλιστα κανένας ότι είναι και ζήτημα δημοκρατίας σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Είναι η τρίτη έκφανση του δικαιώματος του περιβάλλοντος. Τώρα, όπως βλέπετε, θα περάσουμε έναν τρόπο έτσι κάθετο, πολύ γρήγορα, διότι πίσω από προσπάθησα με, με αυτή τη διαφάνεια να δώσω τα βασικά, τις βασικές θεματικές, τις βασικές ενότητες πίσω από τις οποίες, επί των οποίων υπάρχει διακριτή νομοθεσία η οποία γεννά δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους μας. Όπως αυτή η νομοθεσία εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο. Δεν αναφέρομαι λεπτομερώς γιατί κάθε θέμα, κάθε σημείο από αυτή τη διαφάνεια από τη θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ημερίδας, συνεδρίου κτλ. Όπως προείπα, υπάρχει το δίποδο. Χώρος, φύση, περιβάλλον, δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη δραστηριότητα. Θεσμός της περιβαλλοντικής εκτίμησης. Αυτό που λέμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πώς θα, ποια είναι η καλύτερη επιλογή για να κατασκευάσουμε ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Από πού θα πρέπει να περάσει, είναι προτιμότερο να περάσει ένα μεγάλο έργο οδοκίας, για παράδειγμα. Δεύτερον, θεσμός της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Λάρισα, βρισκόμαστε στη Λάρισα. Ποιο είναι το μοντέλο το οποίο τα επόμενα χρόνια θα είναι βιώσιμο για την ανάπτυξη της Λάρισας. Χρειάζεται και εκεί αυτό που η νομοθεσία έχει τοποθετήσει ως στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα πέρασμα της λογικής της προστασίας του περιβάλλοντος στα ευρύτερα ζητήματα του σχεδιασμού και της πολιτικής. Δηλαδή, της οικιστικής πολιτικής, της πολιτικής γύρω από την βιομηχανία, της πολιτικής γύρω από τις υδατοκαλλιέργειες. Ό,τι λοιπόν είναι σχέδιο ή πρόγραμμα γύρω από διάφορες τομείς πολιτικής, απαιτεί και αυτό μια περιβαλλοντική θεώρηση, ένα περιβαλλοντικό στίγμα. Αυτό που λέμε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναφέρθηκε ένας προηγούμενος ομιλητής για την ολοκληρωμένη έλεγχο του έλεγχο της ρήπανσης. Υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των υποσυστημάτων, η βιοποικιλότητα των ειδών. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας ολόκληρης προβληματικής γύρω από την έννοια του τοπίου. Υπάρχει διεθνή σύμβαση του τοπίου. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη οδηγία για την διαχείριση των νερών. Το θέμα των νερών στη Λάρισα και στη Θεσσαλία γενικότερα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
υπάρχουν τα σχέδια διαχείρισης, η νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα. Και κλείνω αυτό το ζήτημα με την αναφορά σε μια πιο οριζόντια προσέγγιση. Κάποια στιγμή φεύγουμε από αυτή τη σχηματική θεώρηση, δημιουργούμε νομοθεσία για το περιβάλλον, τον χώρο και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αλλά ταυτόχρονος, επειδή τα πάντα δεν είναι ρόδινα, εμφανίζονται προβλήματα. Υπάρχει ένα κόστος για να προλάβουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, υπάρχει ένα κόστος για να αποκαταστήσουμε όταν προέλθει η βλάβη στο περιβάλλον. Αυτή λοιπόν η διάσταση περνάει μέσα από την περιβαλλοντική ευθύνη. Υπάρχει και εκεί συγκεκριμένη νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη, πέρα από την γενική νομοθεσία προστικού δικαίου και του κοινωνικού βεβαίως δικαίου που προσεγγίζει με έναν παραδοσιακό τρόπο αυτό το ζήτημα της περιβαλλοντικής ευθύνης. Πίσω βεβαίως ως υπόβαθρο της παραμέτρου περιβαλλοντικής ευθύνης, ποιος δηλαδή θα πληρώσει την πρόληψη και ποιος θα πληρώσει την βλάβη που θα επέλθει, βρίσκεται αυτό που είπα, η αρχή που έπρεπε να πληρώνει. Και φτάνω στην τελευταία διαφάνεια. Θεώρησα ότι θα ήταν παράληψη μου, μιλώντας σε μια εκδήλωση απόψε, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε κρίση κοντά μια δεκαετία, να μην κάνω μια αναφορά, να μην κάνω μια ενίξη του τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα για τους θεσμούς, για το δίκαιο, για την αντιμετώπιση γενικότερα του περιβαλλοντικού προβλήματος. Άρα λοιπόν, ήθελα να καταθέσω έτσι δύο-τρεις σκέψεις, τι σημαίνει όλο αυτό το σύμπαν της νομοθεσίας των δικαιωμάτων, το οποίο έχει λειτουργηθεί και το οποίο μας αφορά όλους σε συνθήκες περιβαλλοντικής κρίσης. Πρώτο σημείο. Νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, δεινής μάλιστα οικονομικής κρίσης, σε ένα πρώτο επίπεδο υπάρχει μια υποχώρηση της περιβαλλοντικής διάστασης. Γιατί υπάρχει μια υποχώρηση της περιβαλλοντικής διάστασης? Γιατί περιβάλλον από μια οπτική γωνία σημαίνει και περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα, να εισάγουμε μεγαλύτερη τεχνολογία, καλύτερη τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να επιλέξουμε για παράδειγμα στο τομέα της ενέργειας ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο, όχι τόσο οικονομικά οδυνηρό κτλ. Άρα λοιπόν γενικότερα σε συνθήκες κρίσης η παράμετρος προστασία του περιβάλλοντος και νομική και αντιμετώπιση του όλου θέματος από τον νομοθέτη και τη δικαιοσύνη, θα μπορούσε να πει κανένας, διαφοροποιείται σε ένα κάποιο βαθμό ίσως αισθητά. Ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής. Όταν είμαστε σε κρίση, είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε και να ισορροπήσουμε τα διάφορα δικαιώματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, στην οικονομική ελευθερία, στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία, ακριβώς γιατί η τσέπη έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια δυσκολία πάνω σε αυτό, το πώς ισορροπούν τα διάφορα δικαιώματα και πώς αυτά τα σταθμίζει το κράτος και οι πολίτες. Ένα δεύτερο σημείο, ένα σημείο στο δεύτερο μάλλον, ένα υποσημείο στη δεύτερη περίπτωση είναι το εξής. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να ισορροπήσει αυτό που γενικότερα λέμε δημόσιο συμφέρον ή γενικό συμφέρον και τα ατομικά δικαιώματα. Και το δικαίωμα στο περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα τα δικαιώματα. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι που δεν έχει σχέση με το περιβάλλον, ίσως έχετε ακούσει περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες για τις αποφάσεις των δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας διαφόρων ρυθμίσεων
κυρίως από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας, γίνεται μια συχνή αναφορά στην έννοια του δημοσιονομικού δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, η δικαιοσύνη εκκρεμένα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας με τη μείωση, για παράδειγμα, των συντάξεων, των αμοιβών, των υπαλλήλων και των διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι απασχολούνται. Τι ακριβώς συμβαίνει σε νομικό επίπεδο? Συμβαίνει ακριβώς ότι η σχέση μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και ατομικών δικαιωμάτων κρίνεται, δηλαδή, ότι σε συνθήκες κρίσης αυτή η σχέση μπορεί να διαφοροποιηθεί. Κάτι αντίστοιχο, τηρουμένων των αναλογιών, ανέφερα ένα παράδειγμα το οποίο είναι εμβληματικό για να δώσω έτσι με πιο απλό τρόπο την διάσταση του θέματος. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής και σε ό,τι αφορά αμοιβώς περιβαλλοντικά θέματα. Φτάνοντας προς το τέλος της ομιλίας, νομίζω ότι πρέπει να είναι γενικά μέσα στον χρόνο. Είστε πολύ ευχαριστημένοι, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε μια εκδήλωση, η οποία οργανώνεται από μια πολύ μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία εξ όσων έχω πληροφορηθεί και ξέρω, προσπαθεί να ανταποκριθεί και ανταποκρίνεται σε υψηλά περιβαλλοντικά στάνταρ. Κάνω μία σύνδεση της προβληματικής των δικαιωμάτων που ανέπτυξα με τις δραστηριότητες, δηλαδή με μία οικονομική δραστηριότητα. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συγκροτημένες πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τι κάνουν κατ' ουσίαν από τη δική μου οπτική γωνία των πραγμάτων, από την οπτική γωνία ενός νομικού. Τι κάνουν? Ουσιαστικά ενισχύουν την κοινωνική έκφραση του δικαιώματος στο περιβάλλον. Ακριβώς γιατί το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να ανταποκριθεί σε αυτή τη διάσταση όπως πρέπει, έρχεται μια εύρωστη και υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα στο μέτρο του δυνατού, δεν μπορεί βεβαίως να επιφανταστεί στο κράτος, να τονώσει την κοινωνική διάσταση του δικαιώματος στο περιβάλλον. Και κλείνω με το τελευταίο. Ο ηθικός πυρήνας των κανόνων που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Τελικά η νομοθεσία για την οποία μιλάμε, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση του χώρου και η νομοθεσία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, διότι εφαρμόζεται στην πράξη. Διότι πραγματοποιείται στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εκεί μπορεί να καταλάβει κανένας τι σημαίνει κατά βάθος η ύπαρξη ενός νομικού καθεστώτος, ύπαρξη δικαιωμάτων, ύπαρξη υποχρεώσεων, ιδιαίτερα όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε συνθήκες όχι τόσο ομαλές όπως οι σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα η χωροταξική και πολυοδομική νομοθεσία, επειδή αφορούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατακλείδη, έχουν μια έντονη ηθική διάσταση. Δηλαδή, οι ρυθμίσεις αυτές έχουν και τον ηθικό παράγοντα και την ηθική διάσταση. Νομίζω αυτή είναι η πρόκληση σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές, να δούμε και αυτή την παράνομη, την ηθική διάσταση της νομοθεσίας, η οποία θα μας οδηγήσει όλους μας σε καλύτερη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, σε καλύτερη στάση και συμπεριφορά από την πλευρά των επιχειρήσεων και των οικονομικών παραγόντων και βεβαίως από την σε καλύτερη συμπεριφορά από την πλευρά του κράτους. Σας ευχαριστώ. Στη βιομηχανία δεν υπάρχει επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη μηχανικός. Θα κάνω μόνο
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ζητώ καταρχάς την κατανόησή σας για τη χρήση τεχνητής ορολογίας που αναπόφευκτα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης, η οποία έχει τίτλο Όλη η δράση για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Και θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω, προσδοκώντας να κρατήσω ζωηρό το ενδιαφέρον σας, όσα πράττουμε ως εταιρεία, ως περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και όσα έχουμε σκοπό να πράξουμε στο διοικητικό μέλλον. Τι κάνουμε λοιπόν? Υπάρχουν βασικοί πυλώνες, τους οποίους εδράζει η περιβαλλοντική μας πολιτική και συνάμα δεσμεύσεις ως προς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προς την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, προς την ανακύκλωση και προς τις συσκευασίες φυλικές προς το περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω διέρχονται από την ευλαβική εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 του 2015, που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας. Το 2011 η εταιρεία πρωτοπόρησε και καινοτόμησε, γιατί δεν καινοτομούμε μόνο στα προϊόντα και στις συσκευασίες, αλλά και στα συστήματα απορρίμανσης, επενδύοντας στην αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων και πυρογάλακτος, με ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου, δηλαδή πράσινης ενέργειας, για μια επένδυση που όπως βλέπετε τιμηθήκαμε το 2013 με τα βραβεία περιβάλλοντος. Ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα ξεκινήσω με κάποιους ορισμούς για την καλύτερη κατανόηση της παρουσίασης. Τι είναι τεχνικά το νούμερο οξυγόνο? Είναι ο προσδιορισμός του CO2 δηλαδή. Είναι ο προσδιορισμός μέσω οξείδωσης του ποσού ρήπανσης που βρίσκεται στο υγρό απόβλητο. Τυπικές τιμές CO2 για τη λακτόζη και το πυρόγαλο είναι από κειμένου από 60-80.000 μιλιγράμμου το λίτρο, ενώ για μια τυπική τιμή CO2 για τα λίμματα μιας βιομηχανίας γάλακτος είναι από 3.500-4.000 μιλιγράμμου το λίτρο. Τι είναι η αναερόβια επεξεργασία, την οποία εμείς τη χρησιμοποιούμε για να αποδομούμε τα λίμματά μας και να παράγουμε βιοαέριο? Είναι η μετατροπή της βιοποκοδομήσιμης ρήπανσης CO2 σε μεθάνιο και διοξίδιο του άνθρακα υπό συνθήκες απουσίας οξυγόνου, αναερόβιας δηλαδή. Στην εγκατάσταση που έχουμε κάνει στα ελληνικά γαλακτοκομεία, ο αρχικός σχεδιασμός στην επεξεργασία λιμάτων προέβλεπε τη διαχείριση των απόνερων κλίσης και CIP, των εμπιστευόμενων προϊόντων από την αγορά, και τη λακτόζη και την διαχείριση της λακτόζης και του πυρογάλακτος ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας. Το σύστημα, ως προς το μηχανολογικό του πυρήνα, αποτελείται από τον DAF, που ουσιαστικά παίζει τον ρόλο του φίλτρου του εισορκωμένου λίμματος στην αναερόβια εγκατάσταση, και δύο τύπων αντιδραστήρες, τον ECSB και του CSTR. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, δεν σας κουράσω, το διάγραμμα ροής εστιάζοντας στα βασικότερα σημεία. Εδώ βλέπουμε τον DAF. Αυτό εδώ πέρα το μπες χρώματος περίβλημα είναι το DAF. Τι σημαίνει DAF? DAF σημαίνει Dissolved Air Flotation, μονάδα επίπληξης διαλελειμμένου αέρα. Το λίμα, αφού συγκεντρωθεί στο φρεάτι του υποσυλλέκτη, αντλείται μέσω φυγοκεντρικών αντλειών προς τον DAF. Στον DAF συντελείται αφαίρεση λοιπόν και ορούμενων στερεών με χρήση προκειδοτικών. Με τη βοήθεια θεσσαλίδας αέρα, το συσσωμάτωμα που προκύπτει επιπλέει στην επιφάνεια του DAF και ακολούθως με τη βοήθεια ξέσπρα που μαλλιώνεται διαβγάζοντας το λίμα. Το DAF έχει ονομαστική δυναμικότητα 125 κυβικά την ώρα και εκεί πετυχαίνει την υποβάθμιση του οργανικού φορτίου. Το DAF αποτελεί κόμβο της εγκατάστασης, καθώς προς τη μία κατεύθυνση το διαβγασμένο λίμα οδεύει προς τον αντιδραστήρα ECSB, ενώ τα λίμπη και τα στερεά, την υπομορφή πούλπας, οδεύουν προς τον αντιδραστήρα CSR. Πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί οι αντιδραστήρες. Ο ECSB είναι τα αρχικά External Circulation Slash Bed, εξωτερική κλίνη κυκλοφορίας λάσπης. Ο ECSB υποδέχει το διαβγασμένο λίμα μετά τον DAF, όπως επίσης τη λακτόζη και το πυρόγαλο που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της εγκατάστασης. Ο αντιδραστήρας διαθέτει όγκου 1.000 κυβικών εκατοστών, ενώ η απόδοσή του προς την υποβάθμιση του CO2 ανέρχεται στο 90%. Είναι αντιδραστήρας υψηλής απόδοσης, άλλωστε το 70% του παραγόμενου βιοαερίου από το ECSB προκύπτει, δύναται να δειχθεί υψηλή οργανική φόρτιση, ενώ είναι και ταχύτητα της απόκρισης, με χαμηλούς χρόνους παραμονής περί τις 12 ώρες. Στη φωτογραφία που έχουμε εδώ, ο ECSB είναι αυτή εδώ η δεξαμενή, με το άσπρο, με το ανοξείδωτο περίβλημα στην κορυφή. Πέρα από το ECSB υπάρχουν και οι αντιδραστήρες CSTR. Continuous Near Time Reactor, αντιδραστήρα ροής πλήρους ανάμειξης. Τι γίνεται εδώ? Στη δικιά μας κατάσταση έχουμε εγκατεστημένους τρεις όμιλους αναερόπιους αντιδραστήρες CSTR με 700 κυβικά έγκαστος, που υποδέχεται τα λίμπη και τα στερεά που αφορούνται από το λίμα και στον DAF, ενώ επίσης δέχεται και τις επιστροφές των προϊόντων από την αγορά.
Η απόδοση του προς την υποβάθμιση του CO2 ανέρχεται στο 80%. Για τον λόγο του αληθές, στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι επιδόσεις του DAF και των δύο τύπων αντιδραστήρων ως προς την αποδόμηση του οργανικού φορτίου. Παρατηρήστε ότι στο DAF πριν την είσοδο έχουμε αυτές τις ενδεικτικές μετρήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς στην κατάσταση. Καθημερινά, μάλλον, αλλά τώρα οι συγκεντρωτικές είναι νοσοσταθμικές, ανά μήνα. Εδώ έχουμε πριν τον DAF 4.000, μετά τον DAF 4.000 μια αποδόμηση 65%. Περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους είναι η υποβάθμιση πριν και μετά τον DAF. Έχουμε μια νοσοσταθμική αφαίρεση οργανικού φορτίου του μονάδου DAF 65%. Στο νησί ΕΣΒΙ, όπως που είδαμε ότι είναι ο ένας τύπος αντιδραστήρα, ο γρήγορος που λέμε εμείς, για το λόγο του μικρού χρόνου παραμονής, πριν την είσοδο στο νησί ΕΣΒΙ, βλέπετε ότι το CO2 είναι της τάξης των 6.000 μιλιγκράμμ στο λίτρο, μετά το νησί ΕΣΒΙ είναι της τάξης των 600 περίπου μιλιγκράμμ στο λίτρο και σε αυτή την τάση έχουν όλες οι μετρήσεις που έχουν κάνει πριν και μετά τον αντιδραστήρα. Η αφαίρεση του οργανικού φορτίου βλέπετε ότι είναι της τάξης του 90%, όπως προκύπτει και συμπερασματικά νοσοσταθμικά. Η ίδια εικόνα είναι και στο CSTR πριν και μετά πόσο είναι το οργανικό φορτίο στην είσοδο, πόσο είναι στην έξοδο, άρα πόσο είναι η αφαίρεση παύλα αποδόμηση οργανικού φορτίου. Στο CSTR είναι της τάξης του 80%. Η διαχείριση όμως του λίμματος δεν σταματά εδώ. Βλέπετε ότι η έξοδος του ECSB είναι γύρω στα 600 μιλιγκράμμ στο λίτρο. Αυτή η έξοδος, που είναι ουσιαστικά η έξοδος της αναερόβια εγκατάστασης, φέρει μεν οργανικό φορτίο χαμηλό, πλην όμως αναγκαίο για περαιτέρω υποβάθμιση. Η υποβάθμιση αυτή συντελείται στο αερόβιο σύστημα, δηλαδή στον βιολογικό μηχανισμό της μονάδας. Το σχεδόν εξουδετερωμένο μετά την έξοδο από την ECSB λίμα οδηγείται σε περαιτέρω αερόβια επεξεργασία, όπου αποδομείται πλήρως σε βαθμό 95% και εν τέλει απορρίπτεται στο φυσικό αποδέχτη. Τι γίνεται όμως με την παραγόμενη λιματολάσπη? Η παραγόμενη πλεονάσπη λιματολάσπη, αφού πρωτίστως αφιδατωθεί σε φυγοκεντρικό μηχάνημα που λέγεται Decanter, χάνοντας μέρος της συγκρασίας της, οδεύει αρχικά προς ξύρανση για πλήρη αφυδάτωση και κατόπιν προς καύση αποτέφρωση σε ειδικούς κλιβάνους. Το αποτέλεσμα είναι η εκρωή αυτής της συνεργασίας να είναι μια πλήρως εξουδετερωμένη ανόργανη ύλη. Τέφρα. Εδώ έχουμε συγκεντρωτικούς πίνακες της διαχείρισης λακτόζης ανά μήνα σε κυβικά. Η ημερήσια δυναμικότητα της επεξεργασίας ανέχεται σε 400 κυβικά τη μέρα λακτόζη. Άμα το κάνουμε 24, είναι γύρω σε 15-16 ώρες, 16 κυβικά την ώρα τροφοδοσία συστήματος. Ενώ στον επόμενο πίνακα έχουμε την παραγωγή του βιοαερίου ανά μήνα σε κυβικά. Τι είναι το βιοαέριο? Το βιοαέριο είναι το αποτέλεσμα της παραγόμενης, το αποτέλεσμα της αναερόβιας επεξεργασίας, το αγαθό που προκύπτεται από την αναερόβια επεξεργασία. Οι ποσότητες του αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως, με μέγιστη τιμή. Και ενώ το παραγόμενο βιοαέριο είναι περιεκτικότητα 65 περίπου της 100 σε μεθάνιο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα πράσινο φυσικό αέριο, να μην πει η έκφραση, που προέρχεται από αναενώσιμη πηγή ενέργειας, που είναι η βιομάζα. Το βιοαέριο συλλέγεται σε σφαιρική δεξαμενή αποθήκευση όγκου 3.000 κυβικών και οδεύει προς καύσεις ελέγχτες προσαρμοσμένους με ειδικούς καυστήρες για παραγωγή ακμού, υποκαθιστώντας το κυρίως καύσιμο του εργοστασίου, το οποίο είναι το υγραέριο, το LPG, σε ποσοστό 53%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη μηνιαία παραγωγή που έχει καταγραφεί είναι γύρω στα 330.000 κυβικά το μήνα, με μια αναγωγή σε επίπεδο ημέρας 9.000 κυβικά βιοαερίου. Για να δείτε και τη δυναμικότητα της εγκατάστασης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν. Όσον αφορά τη σχέση κόστος-οφέλους, η πλάση γίνεται ξεκάθαρα υπέρ του δεύτερου. Και αυτό διότι ενώ το κόστος της επένδυσης είναι υψηλότατο και για αρκετούς δυσβάστατο, βλέπετε εδώ, αν το βλέπετε, 10 εκατομμύρια ευρώ, στον αντίποδα τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Έχουμε χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε μείωση εκπομπών αερίων ρήπων. Έχουμε μείωση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70% σε σχέση με τις κλασικές αερόβιες τεχνολογίες. Έχουμε εξουδετερώση χρηματικού φορτίου. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι τα ελληνικά γαλακτοκομεία έλυσαν διαπαντός τη δύσκολη άσκηση της διαχείρισης των ρήπων των γαλακτοκομικών μονάδων και έδωσαν οριστική λύση στη διαχείριση του πυρογάλακτος. Ως προς την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Γίνονται εξοικονομήσεις καυσίμου. Στα εργοστάσια μας υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του νερού. Αναλυτικότερα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις: ανάκτηση θερμότητας από την αμμονία του προστασίου των παγωμένων νερών. Ανάκτηση θερμότητας από την αμμονία του προστασίου του κλιματισμού και ηλιακά πάνελ. Το παρακάτω αυτόγραμμα βλέπετε με τρία διαφορετικά χρώματα τη συνεισφορά καθενός από αυτές τις εγκαταστάσεις στην παραγωγή ζεστού νερού. Εδώ για το κατά το έτος 2017 είχαμε μία μείωση στην καταναλισκόμενη θερμική ενέργεια της τάξης των 2.000 μεγαβατορών, το οποίο με αναλογή σε κάψιμο είναι 200 τόνοι LPG. Του κυρίως καυσίμου δηλαδή. Ως προς την ανακύκλωση. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την ανταποκριτική ανακύκλωση. Στηρίζουμε πράκτες στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση των συσκευασιών. Όντας μέλος του Εθνικού Συλλόγου Συστήματος Ανταποκριτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, ανταποκριτική ανακύκλωση. Επίσης, ανακυκλώνουμε χαρτιά, μπαταρίες, χρησιμοποιούμε νοριτέλεια, ηλεκτρικές συσκευές. Πάντα με συνεργάτες και όλες αυτές οι δράσεις γίνονται με συνεργάτες πιστοποιημένους. Ως προς συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Βλέπετε εδώ έναν πίνακα. Όπως προανέφερα, η αναζήτηση καινοτομιών στη συσκευασία με γνώμονα τη χρήση συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον είναι συνεχής και ατέρμονη και αποτελεί αντικείμενο του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης συσκευασιών της εταιρείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία προέβη σε μείωση του βάρους των φιαλών, που σε ετήσια αναλογία ανέρχεται σε μια απομείωση 220 τόνων πλαστικού. Όπως ανέφερε και η κυρία Παπαδοπούλου της Resilux, πίσω από αυτό το πίνακα με τα 15 νούμερα υπάρχουν εκατοντάδες ώρες μελετών και δοκιμών για να φτάσουμε στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Κλείνοντας, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την τελευταία καινοτομία της εταιρείας σε επίπεδο συσκευασίας, όπου περίπου σε 3 μήνες θα λανσαριστεί η νέα φιάλη από Bio-Based PET. Bio-Based PET είναι εκείνο το υλικό που σε ένα ποσοστό έχει παραχθεί από φυτικές, άρα ανανεώσιμες πηγές και όχι από πετρέλαιο. Ένα του συμβατικού PET υπερτερεί στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στη δραστική μείωση των ανανεώσιμων πηγών ενεργειακών του πετρέλαιο και σε μια συσκευασία που είναι 100% ανακυκλώσιμη. Αυτά όλα, αυτή η καινοτομία καθιστά την Όλυμπος ως την πρώτη ελληνική εταιρεία που λανσάρει την προπαραγόμενη συσκευασία. Το bio-based PET αρχικά θα λανσαριστεί στους χυμούς. Εδώ βλέπετε την πλήρη γάμα των χυμών μας και η συσκευασική ετικέτα θα φέρει την ένδειξη αυτή. Οκ, bio-based. Αντί επιλόγου, στην Όλυμπος γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Έμπρακτα συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών μας πόρων, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον. Με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον, προχωράμε σε επενδύσεις και καινοτομίες για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχίζουμε όλη η ενδράση για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.